φέρουν μηνύματα όπως ο Θεός οδηγήσει. Θα αρχίσουμε με τον αδερφό μας τον Νικολαίδη, τον Γιάννη, στη συνέχεια τον αδερφό μας τον Θωμά τον Κατσικαρέλη, στη συνέχεια τον Γιακαμόζη τον Γιάννη και τέλος τον αδερφό μας τον Φώτη. Άρα με τη σειρά Νικολαίδης, Κατσικαρέλης, Γιακαμόζης και Φώτης. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, αδέρφια μου. Έλα, αδερφέ Νικολαίδη. Νικολαίδης, Κατσικαρέλης, Γιακαμόζης και Φώτης. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Ψαλές τον Κύριο και Βασιλιά, που εστήλε το Χριστό στη γη για μας, μας έκανε στο βασιλιά. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Ζει Κύριος και ζει ψυχή μας, αδέλφια. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που μας αξιώνει και σήμερα να μαζευτούμε στον οίκο τον Άγιο, να λατρεύσουμε το όνομά Του. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, αδέλφια. Να λατρεύει τον Κύριό Του, είτε στο ταμείο Του, είτε με την οικογένειά Του, είτε σε κοινωνίες, είτε στον οίκο του Θεού. Έτσι ξεκινήσαμε. Έτσι συνεχίζουμε και εύχομαι έτσι όλοι μας να είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε όταν θα έρθει η ώρα του Κυρίου. Ο κόσμος γιορτάζει χρονιές, γιορτάζει ημερομηνίες. Εμείς ξέρουμε, αδέλφια, όμως, ότι οι χρόνοι και οι καιροί ανήκουν στον Κύριο. Και μας προετοιμάζει ο Κύριος μέσα από τον Λόγο Του για τους καιρούς. Μας μιλάει για καιρούς κακούς, για έσχατους καιρούς, για έσχατες ημέρες. Και μας το κάνει αυτό, αδέλφια, για να είμαστε έτοιμοι. Δεν μας ανήκει, αδέλφια, δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει ο χρόνος. Ο χρόνος ανήκει στον Κύριο. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι η στιγμή που θα έρθει ο Κύριος. Και αυτό μας το κάνει, αδέλφια, για την ασφάλειά μας. Για να είμαστε ασφαλείς. Για να είμαστε έτοιμοι. Καθήν ώρα δεν στο χάζεται, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Έρχεται να μας παραλάβει, αδέλφια. Γιατί αν δεν είμαστε καθήν ώρα δεν στο χάζεται έτοιμοι, οι καρδιές μας, αδέλφια, θα παίζουν σε κρυπάλι και σε μέθη. Και σε μέρημνες, βιωτικές, αδέλφια μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαι πολύ ευγνώμων για τη σήμερα ημέρα, για τη σημερινή ημέρα που είμαι ανάμεσά σας. Δόξα στο Θεό. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από την 1003 σελίδα, Ιωταβήτα κεφάλαιο, Επιστολή προς Ρωμαίους. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν, αγία, ευάρεστον εις το Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με το εννοίο τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινούσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αμήν στο λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια. Είμαι, όπως σας είπα, ευγνώμονας που είμαι ανάμεσά σας. Πού θα ήμασταν, αδελφοί, φαντάζομαι, όταν ήμουν στον κόσμο, τέτοια μέρα, πού θα βρισκόμουν? Μέσα στην αμαρτία, μέσα στο βούρκο. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, γιατί όταν έκραξα στον Κύριο και είπα, Κύριε, ελευθέρωσέ με, πιστός ο Κύριος, με επισκέφθηκε, χτύπησε την πόρτα μου, μου είπε, άνοιξέ μου να μπω, του άνοιξα, ήρθε στη ζωή μου, με ελευθέρωσε από όλα και με πρόσθεσε εδώ πέρα, αδέλφια μου. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, αδελφοί, για τον οίκο του, για τα αδέλφια μας.
γιατί μας έβαλε σε ένα πολύ όμορφο φύτεμα και είμαστε υπόχρεοι αδελφοί στον Θεό. Είμαστε υπόχρεοι αδελφοί. Δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας αδελφοί, είμαστε αγορασμένοι, μας έχει αγοράσει ο Κύριος. Δεν μας ανήκει να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό που αρέσει στον Θεό, αδελφοί. Και ευχαριστώ τον Κύριο που με πρόσθεσε εδώ πέρα και το δοξολογώ, αδελφοί. Και μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να το δοξολογήσουμε. Να το δοξάσουμε στη ζωή μας, αδελφοί. Όχι μόνο με τα λόγια μας, αδελφοί μου. Αλλά μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να δοξάζουμε τον Κύριό μας κάθε μέρα με το περπάτημά μας. Πώς περπατάμε, πώς στεκόμαστε στην κοινωνία, έξω, στον κόσμο. Μας καλεί ο Θεός να γίνουμε φως, αδελφοί μας. Να μην συμμορφωνόμαστε με αυτόν τον αιώνα, τον πονηρό, αλλά να μεταμορφωνόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με το λόγο του, αδελφοί μου. Δόξα στον Κύριο. Και μας καλεί, αδελφοί μου, ο Κύριος, να Του δώσουμε την καρδιά μας. Όχι λίγο από την καρδιά μας, ούτε πολύ από την καρδιά μας. Μας ζητάει όλη την καρδιά μας, αδελφοί. Για να μπορέσει, αδελφοί μου, να γεμίσει το σκεύος μας με το χαρακτήρα Του, για να φανεί η δόξα Του, αδελφοί μου, στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θυμάμαι όταν ξεκίνησα έτσι με τον Κύριο, προσευχόμουν στο Θεό και έλεγα: «Κύριε μου, δείξε στην καρδιά μου, τι δεν σου αρέσει. Δείξε μου, Κύριε, τι έχουμε στην καρδιά μου και δεν σου αρέσει». Και θυμάμαι, αδελφοί, κάποια στιγμή μου δείχνει ο Κύριος έναν ύπνιο. Και ήμουν εγώ, περπατούσα στον δρόμο, φορούσα ένα σακίδιο. Και εκεί που προχωρούσα, έρχεται ένας Κύριος και μου λέει: «Τι έχεις στην τσάντα σου, δείξε μου τι έχεις στην τσάντα σου». Και βγάζω εγώ το σακίδιο, ανοίγω την τσάντα και έβγαζε αυτός ο άνθρωπος από μέσα πράγματα. Έβγαζε διάφορα πράγματα που υπήρχαν μέσα στην καρδιά μου. Και κάποια στιγμή άρχισε και έβγαζε ποδοσφαιρικές φανέλες, τσαλακωμένες. Μια ομάδα, μια άλλη τσαλακωμένη φανέλα άλλη ομάδα. Τρίτη τσαλακωμένη φανέλα άλλης ομάδας και κάποια στιγμή αδέλφια βγάζει μέσα από τη τσάντα μου μία διπλωμένη κολαριστή φανέλα μίας ομάδας, στη ζελατίνα, με μεγάλη προσοχή την είχα και του λέω: «Όπα, μην το πειράξεις αυτό, σε παρακαλώ, το θέλω». Και εκεί ξύπνησα. Και κατάλαβα, αδελφοί, ότι ήταν το πρόσχημα στη ζωή μου αυτό. Και μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί μου, να Του ρωτήσουμε τι υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, να έρθουμε να συνδιαλεχτούμε μαζί Του. Γιατί είναι έσχατος καιρός, αδελφοί. Και ο Άγιος, λέει, θα γίνεται πιο Άγιος, ο Δίκαιος πιο Δίκαιος. Πιο άνομος, πιο άνομος, αδελφοί μου. Και μας καλεί ο Κύριος να περπατήσουμε από αγιασμό σε αγιασμό. Εύχομαι, όχι το 2023, τώρα, αδελφοί μου, κάθε στιγμή, να επιστρέφουμε στον Κύριο. Να μην περιμένουμε να έρθει το 2023. Δεν μας ανήκει, αδελφοί μου, δεν μας ανήκει ο χρόνος, δεν μας ανήκουν οι καιροί. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι το κάλεσμα του Κυρίου. Είτε το κάλεσμα της Εκκλησίας, είτε κάποιο προσωπικό κάλεσμα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να προσκολουθούμε στον Κύριο, να Του δώσουμε την καρδιά μας όλοι, για να μπορέσει να εργαστεί και να φανεί η δόξα Του. Ο Κύριος να ευλογεί. Και πέθανες για μένα.
πεθάνες για μένα και μου δώσε ζωή. Και μου δώσε ζωή. Δόξα και αλληλούια στον Ιησού Χριστό, το σωτήρα μας και το λυτρωτή μας, γιατί χάρη σε Αυτόν είμαστε εδώ σήμερα. Και εγώ προσωπικά δηλαδή, γιατί καλά ερχόμαστε εδώ πέρα, εύκολα όλα, μια υπέροχη εκκλησία, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά θα φανεί λίγο γραφικό αυτό που θα πω, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι, χριστιανοί, που αγαπάνε πιο πολύ τουλάχιστον από μένα τον Κύριο, που η εκκλησία τους είναι μια σπηλιά και δοξάζουν με πολύ αγάπη τον Κύριο. Και καθώς το σκεφτόμουν όλο αυτό, έπεσα σε ένα εδάφιο, καθώς με καλέσανε τα αδέρφια για να μιλήσω σήμερα, με τη χάρη του Θεού, αν και αυτό εδώ πέρα δεν συνηθίζεται με τίποτα. Είναι δύσκολο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, αλλά μια μέρα πριν κάνα εξάμηνο που είχαμε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, καθώς καθόμουν εκεί πέρα, κατάλαβα ότι θα, χωρίς να το ξέρω, ότι θα με καλέσει ο αδελφός πάνω να ομολογήσω για το Πνεύμα το Άγιο. Και από μέσα μου έλεγα, Κύριε, σε παρακαλώ, δεν θέλω να πάω, λέω τώρα, λέω, ντρέπομαι, φοβάμαι. Και μου λέει ο Κύριος σε μένα, δεν θα λες ποτέ ποτέ. Δεν θέλω. Και μου θύμισε το εδάφιο του, το θυμάμαι, από την Παλαιά Διαθήκη, το θυμηθώ, ότι που είπε στον Κύριο, Κύριε, λέει, πάω, πάω, εγώ είμαι μικρός, στον Ιερεμία. Εγώ είμαι μικρός. Μη λες είμαι μικρός. Γιατί μπροστά στα μάτια του Θεού είμαστε βασιλιάδες και ιερείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε όμως από την 1032 σελίδα. Εδάφιο 22. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Δεν θα διαβάσω άλλο, γιατί είναι γνωστό εδάφιο, γνωστά τα λόγια. Πολλά ξέρουμε. Πολλές πληροφορίες λαμβάνουμε. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα, γεμίζει αυτό το μυαλό και ο νους και το πνεύμα. Και πολλές φορές συλλογίζουμε αν όλο αυτό, όλες αυτές οι πληροφορίες, τις χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Καθώς βγαίνουμε από εδώ, προχωράμε με βάση αυτές τις πληροφορίες που βασίζονται στο Λόγο του Θεού. Και όλο αυτό αυτές οι 9 λέξεις είναι πραγματικά η αγάπη και η καρδιά του Χριστού. Είναι ο Χριστός. Όλα αυτά περιγράφουν τον Χριστό. Και ο Χριστός θέλει να γίνουμε και εμείς σαν Αυτόν, σύμμορφοι. Λοιπόν, και θέλει, λέει, να γίνουμε τέλειοι όπως και ο Πατήρ είναι τέλειος. Αλλά πολλοί λέμε, μα θα γίνουμε τέλειοι. Πραγματικά είναι κάτι που φαίνεται εξωπραγματικό. Αλλά αν διαβάσουμε όμως στη Κορινθίους, πρώτη Κορινθίους, θα καταλάβουμε πολλά πράγματα, αδελφοί. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο Β, 14 εδάφιο. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται το Πνεύμα του Θεού, διότι είναι μωρία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε επουδενή ανακρίνεται. Αδελφοί, ο χριστιανός ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος, δεν είναι φυσικός άνθρωπος, είναι αφύσικος. Δεν γίνεται ο χριστιανός να είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί εγώ ήμουνα φυσιολογικός άνθρωπος, θα σας πω γιατί ήμουνα. Γιατί πίστευα σε αυτό που έβλεπα. Έβλεπα εδώ πέρα τον αδερφό, τον Γιώργο τον Κοροβέση, τον αδερφό μας, την αδερφή μας. Λέω το πιστεύω, αυτό το βλέπω. Αυτό είναι ο φυσικός άνθρωπος. Δεν γίνεται όμως ο χριστιανός να είναι φυσιολογικός. Δεν είμαστε αφύσικοι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είμαστε εξωπραγματικοί. Και αυτό χάρη στον Χριστό, αδελφοί. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από σήμερα, όπως είπε και ο αδελφός μας, όχι πρέπει να αλλάξει χρονιά. Ένας αριθμός είναι. Τα προβλήματα παραμένουν, θα λυθούν, θα έρθουν άλλα,
χαρές, ευλογίες θα έρθουν και. Όμως, δεν πρέπει να περιμένουμε να αλλάξει χρονιά και να κάνουμε ένα απολογισμό πώς πήγε η χρονιά, μόλις τελειώνει η χρονιά. Γιατί ο Κύριος ανά πάσα στιγμή, αυτό διάβαζα πριν λίγο, ναι, έρχομαι, λέει, ταχαίως. Λέει. Ναι, έρχομαι ταχαίως. Δεν το ξέρουμε το πότε. Δεν το λέει ακριβώς. Και καλά κάνει και δεν το λέει. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφή, θα λέει, κάτσε τώρα, περίμενε τελευταία στιγμή και θα κάνω εγώ μια έτσι εκεί πέρα και θα πάω εκεί και εντά, αφού ο Κύριος μας συγχωρεί, λέει, από κάθε αμαρτία. Όχι, αυτό θα είναι πονηριά. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας έχει σε γρήγορη, αδερφή. Θέλει να είμαστε αφύσικοι. Δεν θέλει να σκεφτόμαστε φυσιολογικά. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που δεν το βλέπουμε. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά πραγματικά ποιος μπορεί να μας πει σε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι πολύ για μένα, καθώς αναγεννήθηκα, ήταν φοβερό και έκλαιγα πραγματικά τόσο πολύ που λέω, Κύριε, τι έλεγα, τι σκεφτόμουν, λέω. Τι ήταν αυτά, λέω, που σκεφτόμουν, πώς πραγματικά μου ερχόντουσαν όλα αυτά μες στο μυαλό ότι δεν υπάρχεις. Και προσπαθούσα να τα διοχετεύσω και σε άλλους ανθρώπους με τον τρόπο μου. Πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, αλλά τον ευχαριστώ για ένα ακόμα πράγμα, για ένα ακόμα θαύμα που έκανε στη ζωή μου, γιατί ωραίες οι εκκλησίες και έχουμε δει και πιο μεγάλες και πιο έτσι, φαντασμογορικές και, αλλά το πιο βασικό απ' όλα, αδερφοί, και σας το λέω γιατί είμαι παθών και ευχαριστώ τον Θεό που είμαι παθών, είναι η διδασκαλία. Δεν υπάρχει σωστή εκκλησία χωρίς διδασκαλία. Δεν γίνεται. Και αυτό το ευχαριστώ τον Κύριο πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εδώ και 1,5 χρόνο που είμαι στην εκκλησία εδώ, που με πρόσθεσε ο Κύριος, πραγματικά έχω μείνει έκθαβος. Έχω δει πραγματικά πώς πραγματικά είναι ο Λόγος του Θεού. Πώς κινείται ο Λόγος του Θεού. Πώς πράττεται ο Λόγος του Θεού. Πώς όταν δυσκολευόμαστε να πράξουμε το Λόγο του Θεού, να ελεγχτούμε με διάφορους τρόπους που μας δίνει ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι να έχουμε μια όμορφη εκκλησία, που και αυτό καλό είναι, αλλά να έχουμε μια σωστή εκκλησία, μια σωστή διδασκαλία. Και ευχαριστώ με τον Θεό ότι την έχουμε. Όμως εγώ προσωπικά έχω τη διδασκαλία, έχω τη γνώση. Πήγαινα στο δημοτικό, αδελφοί, όπως πηγαίναν και τα άλλα τα παιδιά. Τα άλλα τα παιδιά διαβάζανε μέχρι το 100 και εγώ ήξερα να διαβάζω ούτε μέχρι το 10. Γιατί στούρνος έμπαινα, στούρνος έβγαινα. Δεν έδινα σημασία τι μου λέγανε. Πήγαινα την τσάντα, τα βιβλία ήταν άθεκτα, αδελφοί. Καινούργια τέλος της χρονιάς. Τελείωνε η χρονιά και τα βιβλία μου ήταν καινούργια. Δεν είχαν ανοίξει ποτέ. Φταίει ο δάσκαλος. Τα άλλα τα παιδιά μάθανε όμως, αδελφοί. Προχωρήσανε. Ο άλλος έγινε αστυνομικός, ο άλλος έγινε επιστήμονας. Φταίει ο δάσκαλος. Όχι, αδελφοί, δεν φταίει ο δάσκαλος. Το ξέρω μου το κεφάλι έφταιγε που έμπαινα μέσα και εγώ έλεγα πότε να τελειώσω για να πάω να παίξω μπάλα. Να παίξω ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, αδερφοί, γιατί η εκκλησία είναι σχολείο. Είναι νοσοκομείο η εκκλησία. Και πάνω απ' όλα είναι σχολείο. Όταν έρχομαι εγώ σε αυτό το σχολείο εδώ πέρα και κάθομαι και σκέφτομαι τι έχω να κάνω σήμερα, οι γυναίκες σκέφτονται, ξέχασα να βάλω το πλυντήριο. Ξέχασα να πάω να ψωνίσω εκείνο. Και περνάει το κήρυγμα. Φεύγουν οι ευλογίες από εδώ και από εκεί. Χάνονται οι ευλογίες. Και λέω, δεν έχω χαρά. Δεν έχω αυτά που λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Δεν έχω χαρά, δεν έχω αγάπη, δεν έχω μακροθυμία. Τι έγινε, γιατί δεν τα έχω όλα αυτά, γιατί είμαι έτσι, αφού έχω κι εγώ Πνεύμα Άγιο. Γιατί δεν έχω όλα αυτά τα συστατικά τα 9. Που ο αδερφός του Λούις, τα κηρύγματα όλα που έχω ακούσει, δεν το γνώρισε, αλλά τον ακούω στο σταθμό, το έχει, σε κάθε κηρύγμα του ο αδερφός έλεγε πάντα για τα 9 αυτά, για τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, πάντα. Γιατί αν δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε τίποτα. Αλλά το θέμα είναι το έχουμε. Πόσο το έχουμε. Αφού θέλετε να κάνουμε απολογισμό, λοιπόν, θα πρέπει να έρθω το χρόνο εγώ πάλι εδώ πέρα και να πω αυξήθηκα στην αγάπη, αυξήθηκα στη χαρά, αυξήθηκα στην ειρήνη. Και πώς θα το ξέρω, μέσα από το Λόγο του Θεού και όταν θα κάθομαι να προσεύχομαι, όχι να θέλω 10 ώρες για να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, αλλά όταν πέφτω κάτω, όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο, αδελφοί μου, το που έπεφτα κάτω, ερχόταν η παρουσία του Θεού και δεν μπορούσα να κρατηθώ με τίποτα. Τώρα πόση ώρα θέλω για να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Κάτι λείπει. Λείπουν αυτά, αδερφοί. Αυτό είναι ο Χριστός, αδερφοί. Όταν το βάλουμε μέσα μας και το προχωρήσουμε, δύσκολο, ναι, να έχω συνέχεια χαρά με τόσα προβλήματα.
Και ο κόσμος έχει προβλήματα. Και έχω μείνει έκπαντος με κάτι γνωστούς μου και στη δουλειά. Έχω πρόβλημα, λέει άλλος, έχω πρόβλημα, λέει με εκείνο στην υγεία μου. Και τον βλέπεις και λέει εντάξει, μωρέ, όλα καλά. Και στεναχωριέμαι εγώ που είμαι παιδί του Θεού και αγχώνομαι. Που έχω τον Χριστό. Που στην τελική, ό,τι και να γίνει, ξέρω που θα πάω. Με τη χάρη του Θεού, βέβαια. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί μου. Αλλά πάνω απ' όλα, εμείς φταίμε για οτιδήποτε μας συμβαίνει. Δεν φταίει κανένας άλλος. Δεν μας φταίει κανένας. Δόξα στον Κύριο. Καλή χρονιά να έχω. Εσύ πέθανες για μένα και πέθανες για μένα και μου δώσε ζωή και μου δώσε ζωή. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Πέθανε για μας και μας έδωσε ζωή. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί σήμερα θα μπορούσαμε να ήμασταν, όπως είπε και ο αδερφός στην αρχή, σε διάφορα άλλα μέρη. Αλλά ο Κύριος έφερε τα βήματά μας στον Νίκο τον Άγιο, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στην σελίδα 524 στους ψαλμούς, να διαβάσουμε από τον ψαλμό ΚΖ, από το εδάφιο 1 μέχρι και το 7. Σελίδα 524, ψαλμός ΚΖ, εδάφιο 1 μέχρι και 7. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου, τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι η δύναμη στη ζωή μου. Από την ως θέλω δηλιάσει. Ότε επλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι, δια να καταφάγωση τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσον. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδιά μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή, το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού, διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού, θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχων και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμουδί στον Κύριον. Άκουσον, Κύριε, τη φωνή μου όταν κράζω και ελέησόν με και εισάκουσόν με. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πραγματικά δεν μας φοβίζει τίποτα. Βλέπουμε στον κόσμο γύρω μας γίνονται πολλά δεινά. Γίνονται πολέμοι, γίνονται αρρώστιες, γίνονται λοιμοί, γίνονται σεισμοί. Και τώρα στη χώρα μας έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες αρκετές φορές σεισμός. Όμως ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ελπίζουμε σε αυτόν. Οι άνθρωποι αυτές τις μέρες γιορτάζανε μάλλον παλαιότερα τη γέννηση του Χριστού, χωρίς να ξέρουν όμως ποιος είναι ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός, γιατί γεννήθηκε, ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού για τον Χριστό, έτσι ώστε να πεθάνει για μας και να είμαστε εμείς εσωσμένοι. Αλληλούια. Ευχαριστούμε γιατί ελπίζουμε μόνο σε αυτόν. Μόνο σε αυτόν μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί δεν είναι μάταια η ελπίδα μας όταν ελπίζουμε στον Κύριο και ξέρουμε ότι ό,τι και να χρειαστούμε, ο Κύριος θα είναι εκεί για να μας βοηθήσει. Αλληλούια. Λέει στο 4, ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου, πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Αλληλούια. Και έτσι διαβάζοντας αυτό το κομμάτι το απόγευμα στο σπίτι, μου έφερε ο Κύριος στο μυαλό μου τα δύο προηγούμενα χρόνια, όχι το 22, μου έφερε το 21 και το 20. Και σκεφτούμενος πώς ζήσαμε αυτά τα δύο χρόνια που ακόμα πιο πριν το 19, αν μας το έλεγε κάποιος, θα ήταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Να κλείσουν οι εκκλησίες, να κλειστούμε στα σπίτια, να μην έχουμε επαφή με τα αδέρφια, να μην έχουμε επαφή με τον έξω κόσμο, να μην πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Όμως ο Κύριος το επέτρεψε για κάποιο λόγο. Ο λόγος δεν ξέρουμε ποιος είναι. Στον καθένα μας εργάστηκε διαφορετικά ο Κύριος αυτόν τον καιρό. Όμως σε εμένα, και διαβάζοντας και αυτό το κομμάτι, έβλεπα ότι αυτά τα δύο χρόνια, το 20 και το 21, συγγνώμη,
Και όσο μας απαγορεύαν να ερχόμαστε στην εκκλησία, τόσο πιο πολύ ήθελα εγώ να έρχομαι. Όσο λέγανε οι 20 άτομα να έρχονται, τόσο πιο πολύ εγώ ήθελα να είμαι σε αυτούς τους 20 και να έρχομαι. Αλληλούια. Αυτά τα 2 χρόνια περάσανε με τον πόθο μέσα στην καρδιά μου να έρχομαι στην εκκλησία. Τελειώνοντας όμως αυτά τα 2 χρόνια και ερχόμενοι στο 22, ας πούμε, που ουσιαστικά βγήκαμε και από τις καραντίνες εντελώς, ξεκινώντας το 22, είδα την καρδιά μου ότι είχε αρχίσει λίγο να χαλαρώνει. Λόγω του ότι της απαγόρευσης της εκκλησίας ερχόμασταν πιο σπάνια από ό,τι ερχόμασταν πριν, πήγαινα στη δουλειά, γύρναγα τη Δευτέρα κουρασμένος, έλεγα εντάξει μωρέ, τώρα χώρηθηκε 6,5 ώρα, δεν προλαβαίνω να κάνω μπάνιο, να αλλάξω και να πάω εκκλησία, ας κάτσω τη Δευτέρα να ξεκουραστώ. Αυτό γινόταν και την Πέμπτη. Τραβούσα πίσω και την οικογένειά μου με αυτόν τον τρόπο. Και ευτυχώς δεν πέρασε πολύ καιρός. Ήρθε ο Κύριος και με επισκέφθηκε στην προσευχή και με έφερε σε αυτόν, θα έλεγα. Και κάθισα και σκέφτηκα, λέω, τι γίνεται τώρα. Λέω, πριν 1,5 χρόνο, πριν μερικούς μήνες μάλλον, επιποθούσα και ήθελα να έρχομαι στον οίκο σου, Θεέ μου, να βλέπω τα αδέρφια μου, να ακούω το λόγο σου, να προσεύχομαι, να γεμίζω με σένα. Και τώρα που έχω την ελευθερία, ξαφνικά ήρθε ο εχθρός και έβαλε όλες τις μέρημνες, την υποτιθέμενη κούραση και κρατάω πίσω και την οικογένειά μου. Και έβαλα ένα στόχο, αδερφή. Ένα στόχο που τον είχα και πριν τον κορονοϊό, αλλά κάπου στον κορονοϊό και μέσα στις καραντίνες και αυτά τον έχασα. Έβαλα ένα στόχο με την οικογένειά μου ότι ό,τι και να γίνεται, όποιο και να είναι το εμπόδιο που βάζει ο εχθρός, κούραση, δουλειά, δεν ξέρω τι εμπόδιο μπορεί να βάζει στον καθέναν μας, εμείς θα πολεμάμε και θα ερχόμαστε πάση θυσία στον οίκο του Θεού. Γιατί εδώ ο Κύριος θα μας ευλογήσει, εδώ ο Κύριος θα κάνει θεραπείες, εδώ θα μας αυξήσει πνευματικά, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα αδέρφια μας, να εργαστούμε για αυτόν και να εισέλθουμε πλούσια στον οίκο του τον Άγιο, στον ουρανό, συγγνώμη. Εύχομαι το νέο έτος που έρχεται μπροστά μας, ο Κύριος θα μας κρατήσει κοντά Του, να μας βοηθήσει να μείνουμε πιστοί στο κάλεσμα που έχει κάνει σε εμάς, να εργαστούμε όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί οι μέρες τελειώνουν και το γνωρίζουμε όλοι βλέποντας τα γεγονότα γύρω μας και ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν. Είχα χαθεί να γίνω φωτιά, να γίνω σπονδί. Κι ήρθες εσύ και πέθανες για μένα, και πέθανες για μένα και μου δώσε ζωή, και μου δώσε ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί για άλλη μια χρονιά ήμασταν κοντά στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί για άλλη μια χρονιά, το χέρι του Θεού ήταν πάντα πάνω μας. Δεν μας άφησε ποτέ. Εμένα τουλάχιστον δεν μου άφησε και το νιώσα. Είμαι σίγουρος ότι κανέναν από εσάς δεν άφησε ο Κύριος. Και αν πολλές φορές δεν το νιώθαμε, ο Κύριος ήταν πάντα εκεί, το χέρι ήταν πάντα από πάνω μας. Πάντα να μας προστατέψει, πάντα να μας φυλάξει, πάντα να μας οδηγήσει, να μας διορθώσει, να μας ελέγξει, να μας βάλει στον ίσιο δρόμο. Πάντα. Είμαι 100% σίγουρος. Για όλους. Ο Κύριος δεν απομακρύνεται ποτέ από δίπλα μας. Εμείς πάντα κάνουμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, αλλά και πάλι είναι εκεί. Μας περιμένει. Το πότε θα γυρίσουμε να τον κοιτάξουμε για να μας βοηθήσει. Άλλη μια χρονιά, άλλη μια αλλαγή χρονιάς, αξιωνόμαστε κατά χάρη να βρισκόμαστε στον οίκο του Θεού. Να είμαστε όλοι μαζί, να δοξάσουμε τον Κύριο, να γονατίσουμε μπροστά Του και να Τον ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που επέτρεψε και για όλα αυτά που θα επιτρέψει. Το σχέδιο του Θεού είναι τέλειο. Η ζωή Του, η ζωή μου, είναι στα χέρια Του. Οπότε και η ελπίδα μου πρέπει να είναι στον Κύριο.
Θα ήθελα να διαβάσουμε λίγα εδάφια από τη σελίδα 527 από τους Ψαλμούς. Από το λάμδα δέλτα ψαλμό, 34 ψαλμός, από το 7ο εδάφιο, είναι πάνω-πάνω δεξιά. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον, οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρηση στους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσει, αλλά οι εξητώντες των Κύριων δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Αυτά τα εδάφια, αδελφοί, τα αφιερώνω με όλη μου την καρδιά σε όλους. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε πλούσιοι, αλλά η χάρις του Θεού θα είναι πάνω μας. Εγώ αυτό θέλω. Και για μένα και για την οικογένειά μου, για την Εκκλησία μας, η χάρις του Θεού να είναι πάντα επάνω μας. Και τότε πραγματικά δεν θα μας λείπει τίποτα. Μπορεί υλικές ελλείψεις να έχουμε, αλλά όταν θα είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, τότε θεωρώ με τη λίγη, τη μικρή αυτή εμπειρία, ότι όλα δεν έχουν μετά τα υπόλοιπα σημασία. Γιατί έχεις την ειρήνη του Χριστού μέσα σου. Είσαι σίγουρος ότι τα έχει αναλάβει όλα. Ναι, όταν έρχεται η δυσκολία, σίγουρα ταράζεσαι. Ταράζομαι. Αλλά όταν η ελπίδα μας είναι στον Κύριο, τότε όλα είναι πραγματικά τελείως διαφορετικά. Θα ήθελα αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά ευλογίας. Όλοι κάνουν ανασκοπήσεις, αναδρομές, τι έγινε, πώς τα πήγαμε. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί μέχρι τώρα ήταν ο Θεός μαζί μας. Μόνο αυτό θέλω να πω. Και μακάρι ο Θεός να συνεχίσει να είναι μαζί μας. Και θα συνεχίσει, αρκεί να μείνουμε εμείς κοντά Του. Αρκεί να συνεχίσουμε να Τον εξητούμε. Αρκεί να συνεχίσουμε να θέλουμε να έχουμε το φόβο Του μες στην καρδιά μας. Για να είναι μαζί μας. Και πραγματικά δεν έχουμε καμία άλλη ανάγκη. Ο κόσμος χάνεται. Σήμερα το βράδυ όλοι θα βγούνε με ένα ωραίο χαμόγελο, με ένα ωραίο έτσι, μια ωραία περιβολή. Σένι, κύριοι, κυρίες. Και στις 4, 5, 6 ώρα, αδερφοί, μακάρι να μην τρικλίζουνε. Θα έχουν πιει, θα είναι, συγγνώμη για την έκφραση, χάλια. Και την επόμενη μέρα δεν θα θυμούνται τίποτα. Ποια θα είναι η ανάμνηση? Ότι βγήκα, ήπια και πονάει το κεφάλι μου. Εσύ αδερφέ και αδερφοί και εμείς, με τη χάρη του Χριστού επιλέξαμε να είμαστε στον οίκο του Θεού, να γονατίσουμε, να δοξάσουμε τον Κύριο. Και μακάρι όλη η χρονιά να πάει δοξολογώντας τον Κύριο. Αδερφοί, ο Θεός να μας χαρίσει μια ευλογημένη χρονιά. Με δυσκολίες, αλλά ευλογημένη. Γεμάτη παρουσία Θεού. Αμήν. Χαθεί, να γίνω φωτιά, να γίνω σπονδί. Κι ήλθες εσύ και πέθανες για μένα, και πέθανες για μένα και μου δώσε ζωή, και μου δώσε ζωή. Αμήν Χριστέ μου. Συνεχίζουμε με τον αδερφό μας τον Πέτρο τον Μαρνελάκη. Εδώ δεν είναι? Το Νούσιγκα το Γιάννη, το Μπιμπούδι το Γιάννη και το Ζέιν το Γιάννη. Με Γιαννάδες είμαστε.
Μαρνελάκης Πέτρος, Νούσικας Γιάννης, Μπιπούδης Γιάννης και Ζήν Γιάννης. Ο Κύριε, σε ευχαριστώ Θεέ, τα πάντα προφητεύεις για με, για με. Φυτέψες για με τη σωτηρία, μου χάρισες τέλεια θεραπεία, έδωσες ειρήνη και χαρά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριό μας. Πολύ χαρά έχουμε, πολύ χαρά. Άλλη μια χρονιά κλείνει στην αγκαλιά του Κυρίου. Πριν 10 χρόνια, είναι λίγο ιδιαίτερη η σημερινή μέρα για μένα. Πριν 10 χρόνια ακριβώς, τέτοια ώρα, βρισκόμουν στο σπίτι ενός φίλου μου, ο οποίος, επειδή δεν είχα τότε αυτοκίνητο και πήγαινα όπου μου με ήθελε η παρέα, του είχα ζητήσει να κάνω πρωτοχρονιά σε ένα σπίτι φιλικό, στο οποίο θα παίζαμε χαρτιά όλο το βράδυ. Και τότε αυτό το παιδί είχε έρθει 1-2-3 φορές στην εκκλησία και μου λέει, πριν πάμε, γιατί και αυτός μετά έχει κανονίσει να βγει έξω, μου λέει, σε πειράζει να περάσουμε ένα τέταρτο από κάπου που θέλω να πάμε? Του λέω, άντε να πάμε, του λέω, για 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Εγώ σκόπευα να μείνω μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά ήρθαμε εδώ έξω και λέω, εντάξει, λέω, ντροπή τώρα, λέω, αφού κατέβει και αυτό, σας κατέβω κι εγώ. Και κατέβηκα και ήρθα μέσα εδώ πέρα, θυμάμαι, και έκατσα εδώ πέρα που κάθεται ο αδελφός ο Κάνδυλας και κοίταζα γύρω. Το πρώτο πράγμα που έκανα το 2013. Και δόξα τω Θεώ, δεν επέτρεψε να φύγω. Δόξα τω Θεώ, με κράτησε εδώ πέρα και θέλω να μας κρατήσει όλους μέχρι το τέλος. Είναι δύσκολος ο αγώνας. Ο εχθρός μένεται εναντίον μας. Έχουμε πολύ πόλεμο, αδελφοί. Έχουμε πόλεμο από τις οικογένειές μας, έχουμε πόλεμο από τη γειτονιά μας, έχουμε πόλεμο στις δουλειές μας. Δεν είναι καινούργια αυτά που λέω. Θέλω να διαβάσουμε κάτι απλό, κάτι λίγο, δεν θα πούμε κάτι καινούριο. Κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού να μας γλυκάνει το βράδυ. Στην 9.36 λέει ο Ιωάννης, στην 9.36, στο γάμα 16, Ιωάννης 9.36 σελίδα, στο 16 κάτω αριστερά, «Διότι τόσο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μοντογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο». Απλά λόγια, όχι πανεπιστημίου, όχι περίπλοκα, να τα καταλάβει από το μικρό παιδί μέχρι τον παππού. Απλά λόγια. Και μέσα σε αυτά τα λόγια, τα λίγα, βλέπουμε τη λέξη αγάπη. Αυτή η λέξη φωτίζει πάνω από όλες τις άλλες. Δεν παίζεται, αδελφοί, η αγάπη του Θεού. Έχουμε να κάνουμε ένα Θεό του οποίου η αγάπη δεν παίζεται. Είναι λίγα τα λόγια. Θέλω να σας πω κάτι που, έτσι, όταν προσευχήθηκα για τώρα, πιστεύω αυτό μου βάλε ο Θεός στην καρδιά. Πριν περίπου 2 χρόνια, από ό,τι είχαμε πάει στην Άνδρο, νομίζω είχαμε πάει πριν περίπου 2 χρόνια σαν νεολαία, την ώρα της προσευχής ήμασταν όλοι νεολαία μαζί και είχε κάνει ο Θεός μια προφητεία με μια αγαπητή αδελφή. Και είχε πει, εγώ θα επισκεφτώ, μίλησε σε παιδιά της νεολαίας και είπε, εγώ θα επισκεφτώ τα σπίτια σας. Και επειδή ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτά τα άτομα, μετά το σκεφτόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό? Δηλαδή, πόσο Θεός θα επισκεφτεί το σπίτι μου? Την ώρα της προσευχής, αμήν. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο, λέω, την ώρα της προσευχής. Και πριν κάποιους μήνες,
μου έδειξε ο Κύριος ένα ενύπνιο. Μου έδειξε το ότι περιμέναμε με τη γυναίκα μου, είχαμε κόσμο σπίτι, περιμέναμε αδελφούς. Και καθώς περιμέναμε, χτύπησε το κουδούνι και ανοίγω την πόρτα εγώ και βλέπω έναν αδελφό από την εκκλησία μας, ο οποίος ήταν στην πόρτα, και από πίσω του, αριστερά και δεξιά, ήταν άλλοι δύο, τους οποίους δεν μπορούσα να τους δω. Ενώ περιμέναμε πολύ κόσμο, μόνο αυτός ο αδελφός ήταν. Και με χαιρέτησε, μπήκε μέσα, χαιρέτησε και τη Λία. Και από αυτό τον ύπνο κατάλαβα πώς είναι η κοινωνία μεταλλήλων, να πω την αλήθεια. Με το που μπήκε μέσα, αφού μας χαιρέτησε, πήγε και κάτσε στον καναπέ και είχε μαζί του μια μεγάλη γραφή, έτσι ωραία, την άνοιξε και άρχισε κατευθείαν να μας μιλάει για το Λόγο του Θεού. Δεν έκανε τίποτα άλλο μετά το χαιρετισμό. Και θυμάμαι, πήγα και έκατσα στα γόνατά του και η Λία μας έφερνε πράγματα. Και θυμάμαι, καθίσαμε εκεί πέρα και ήταν από πίσω του πάντοτε σε τέλεια απόσταση οι άλλοι δύο. Μας διάβασε λοιπόν για αρκετή ώρα και ακούγαμε λοιπόν το Λόγο του Θεού με τη γυναίκα μου. Και κάποια στιγμή λοιπόν, εκείνη την ώρα που μας έλεγε το Λόγο του Θεού, ακούγεται μέσα στο σπίτι ένα τραγούδι, ένα κοσμικό τραγούδι. Τι να σας πω, σκεφτείτε τώρα να είστε σε μια κοινωνία και να ακούγεται ένα τραγούδι μέσα στο σπίτι σας. Είχα γίνει κατακόκκινος, αλλά μου έκανε εντύπωση το ότι την ώρα που άρχισε να παίζει αυτό το τραγούδι μέσα στο σπίτι, το οποίο φυσικά εγώ το ήξερα αυτό το τραγούδι, σταμάτησε ο αδελφός, σταμάτησε να διαβάζει το Λόγο του Θεού, ήταν ακίνητος, σαν να ήταν μια παγωμένη εικόνα. Δεν με έκανε να νιώσω άσχημα ο αδελφός. Ήταν διακριτικός, ευγενικός. Εγώ ένιωθα άσχημα για αυτό το οποίο άκουγε ο αδελφός από μένα, μέσα στο σπίτι μου. Πράγματι, λοιπόν, σηκώθηκα με ντροπή, πήγα, το έκλεισα. Και πήγα και έκατσα, με το που το έκλεισα, συνέχισε ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορούσε να υπάρχει ο Λόγος του Θεού μαζί με το τραγούδι. Δεν γίνονταν αυτά τα δύο να είναι μαζί. Και όσο κι αν θέλω εγώ, ίσως, αυτά τα δύο δεν θα συνεπάρχουν ποτέ. Ή είναι το ένα, ή είναι το άλλο. Και εν τέλει, ή από τη μία πλευρά θα πάω, ή από την άλλη. Όταν λοιπόν τελείωσε, να μας διαβάσει το Λόγο του Θεού, τους είδα ότι σηκώθηκαν και μιλήσαν μεταξύ τους και ήρθαν και μου είπανε, αποφασίσαμε σήμερα το βράδυ να μείνουμε εδώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Θυμάμαι, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι με τη Λία και μετά καθίσαμε και τους βγάλαμε φαγητό, κάτσαμε, φάγαμε, μιλήσαμε. Όταν τελείωσε αυτό, τους δείξαμε πού είναι μέσα, πήγε η Λία, τους έστρωσε και πήγανε μέσα, διακριτικά τους δώσαμε το χώρο τους να ξεκουραστούν. Εμείς είχαμε πάρα πολύ χαρά. Τελείωσε λοιπόν αυτό, πήγε, θυμάμαι, η Λία ξάπλωσε να κοιμηθεί και έμεινα τώρα εγώ μόνος μου. Και από τη μία πλευρά ήταν η γυναίκα μου που κοιμόταν, από την άλλη πλευρά ήταν οι αδελφοί που κοιμόντουσαν. Και ενώ είχαμε ευλογηθεί πάρα πολύ λοιπόν, ήμασταν γεμάτοι πλήρης από το Λόγο του Θεού, γιατί ήταν ώρες η κοινωνία πολύ, ήμουν πλήρης, λέω τώρα τι να κάνω, λέω δεν ιστάζω. Λέω το βρήκα, λέω. Θα πάω, λέω, να κάτσω να δω, λέω, κάνα βιντεάκι, λέω, στο YouTube. Να δω λίγο μπασκετάκι, λίγο ποδόσφαιρο, μπασκετάκι μάλλον εκείνη την ώρα. Πράγματι λοιπόν πήγα, έκατσα μέσα στο δωμάτιό μου, έκατσα στον υπολογιστή και δεν ένιωθα όμως άνετα. Λέω τώρα, λέω, είναι στο διπλανό δωμάτιο, λέω, τα αδέλφια και εγώ θα βλέπω
τα καλύτερα καρφώματα του Τζόρνταν. Δεν γίνεται, λέω τώρα αυτό. Λέω, πρέπει να κάνω κάτι. Και πράγματι λοιπόν, σηκώθηκα, λέω, το βρήκα, λέω. Θα κλείσω την πόρτα, θα την κλειδώσω και θα πάω να κάτσω, λέω. Έτσι, λέω, θα κάτσω να δω, λέω, το μπασκετάκι μου και θα πάω για ύπνος. Πλήρης και από το Θεό, όλα μαζί. Κάθισα λοιπόν αναπαυτικά και έβαλα να βλέπω το μπάσκετ. Κάποια στιγμή λοιπόν, με κλειδωμένη την πόρτα, πίσω από την οθόνη, βλέπω τον αδελφό. Θυμάμαι, γυρνάω, το κοιτάζω. Με το βλέμμα του κατάλαβα τώρα τι έχει γίνει. Είναι πολύ γλυκός ο Κύριος μας. Αν σήμερα πιστεύεις το ότι δεν σε αγαπάει, πάει να σε κοροϊδέψει ο εχθρός. Είναι πολύ γλυκός ο Κύριος μας και σε περιμένει. Μην ξεχαστείς ότι δεν σε αγαπάει. Ναι, είναι και πυρ καταναλύσκων, αλλά μέχρι το τέλος θα μας αγαπάει. Μέχρι το τέλος, αδελφοί. Γυρνάω λοιπόν, τον κοιτάζω και μου χαμογελάει πολύ γλυκά. Είναι έτσι γλυκός και ο αδελφός και μου λέει, το πιστεύεις ότι είμαι παντού, το πιστεύεις ότι είμαι εδώ? Και του λέω, ναι κύριε, του λέω, το ξέρω ότι είσαι παντού. Και χάθηκε και ξύπνησα μετά από αυτό και κατάλαβα το ότι ο Κύριος είναι παντού. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε κρυφό από τον Κύριο. Την πόρτα μπορεί να την κλείσει σε όλους τους ανθρώπους. Μας αγαπάει ο Χριστός, αδελφοί. Εγώ αυτό θέλω να αφήσω σαν μήνυμα για το 2012. Μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν παίζεται η αγάπη του Πατέρα μας. Κύριος να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει μέχρι τον ερχομό Του, στην αγάπη Του και στην αγκαλιά Του. Στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο που άνοιξε δρόμο να έρθουμε και να περάσουμε, αδερφοί, όσο καλύτερα γίνεται να περάσει κάποιο παιδί του Θεού την ώρα αυτή, αλλά και κάθε ώρα, αδερφοί. Η καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου μας, εκτός από τον πνευματικό χρόνο που έχουμε με τον Κύριο, το προσωπικό, είναι η κοινωνία με τα αδέλφια μας. Αυτό το χρόνο, έτσι σκεφτόμενος τι θα μπορούσα να φέρω, είμαι ευγνώμων στον Κύριο, γιατί από πρόπερση που ήρθαμε στην Εκκλησία, ήταν, μπορούμε να πούμε, από τα μέσα προς το τέλος, το δεύτερο μισό, δεν έτσι είχαμε πολύ ευκαιρία να σας χαρούμε, να σας γνωρίσουμε, αλλά όλη αυτή τη χρονιά, αδερφοί, είμαι ευγνώμων που με πρόσθεσε σε αυτήν την εκκλησία της Κηφισιάς, για τα αδέρφια που μου χάρισε, αυτήν την οικογένεια, τη μεγάλη, ευλογημένη. Μας έδωσε ευκαιρία να γνωρίσουμε κάποιους από εσάς και στο σπίτι μας ή στο σπίτι που μας καλέσατε, να συμπροσευχηθούμε, να πούμε τις εμπειρίες μας. Ακούσαμε πολύ ωραίες, ευλογημένες ομολογίες, θαυμάσια που έκανε ο Κύριος και όλα αυτά, αδερφοί, πολλές φορές μπορεί να περνάνε απαρατήρητα και να τα έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι ένα θαύμα, αδερφοί, και ο καθένας από εμάς είναι ένα θαύμα. Ζούμε θαυμάσιο, ζούμε θαύματα του Κυρίου. Κάθε νέα ψυχή που βλέπουμε εδώ και έρχεται μπροστά και βαφτίζεται και δίνει την καρδιά του, την καρδιά της στον Χριστό, είναι ένα θαύμα. Και ο Κύριος να κάνει χάρη, αδερφοί, να μας βοηθήσει να μην κοιμάται η καρδιά μας, γιατί κοιμάται πολλές φορές. Και πάμε, ερχόμαστε, βαφτίστηκε μια νέα ψυχή, δόξα τον Κύριο, αλλά δεν μας πολύ αγγίζει. Ενώ θα έπρεπε, αδερφοί, να μπορούμε να διακρίνουμε τι θαύμα έχει κάνει ο Θεός στη ζωή αυτής της ψυχής. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εγώ είμαι σίγουρος, αδερφέ, ότι είναι πολύ καιρός τώρα που ζούμε στη μακροθυμία του Κυρίου. Είμαι σίγουρος ότι ο καιρός του Κυρίου ήταν πολύ πιο πριν να έρθει. Και πολλοί μπορεί να το λένε βραδύτητα, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, αλλά ο Κύριος μακροθυμεί, γιατί πολλοί από εμάς, αλλά και πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, μπορεί να μην ήταν μέσα στη χαρά και στην παρουσία του Κυρίου, αν είχε γίνει πιο πριν. Και το βλέπουμε καθένα στην καρδιά μας, αδερφοί, πόσο έτοιμοι είμαστε. Τον ευχαριστούμε, γιατί, όπως είπε ο αδερφός ο Θωμάς, είναι ένα σχολείο και ο δάσκαλος μας επιτρέπει κάποια τεστ καθημερινά και βλέπουμε, αδερφοί, που βρισκόμαστε. Και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε που δεν ήρθες ακόμα. Και είπε και ο αδερφός ο Γιάννης Νικολαίδης έτσι για το πώς ήταν στον κόσμο. Υποφώτισε ότι υπάρχει σχέδιο του Θεού. Και πραγματικά το σκεφτόμουν αυτό σήμερα, ότι ευχαριστώ βέβαια τον Κύριο που τον γνώρισα από μικρός, αλλά έχει περάσει και η σκέψη μου τι θα γινόταν αν δεν με έβρισε ο Κύριος σε μικρή ηλικία. Και η απάντηση που μου έρχεται είναι σίγουρα, σχεδόν σίγουρα, να μην πω εντελώς, αλλά επειδή ξέρω ότι το σχέδιο του Θεού είναι τέλειο, σχεδόν σίγουρο θα ήταν, αδερφοί, ότι δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και τον ευχαριστούμε γιατί αυτό χαίρεται την ώρα του που ήρθε στον καθένα. Και τον δοξάζουμε, αδερφοί, και είμαστε ευγνώμονες και προσευχόμαστε, αδερφοί, για όλους μας, όπως είπαν οι αδερφοί, να μας κρατήσει, αδερφοί, μέχρι το τέλος κοντά του. Θα ήθελα, αδερφοί, να διαβάσω έτσι κάποια εδάφια. Είναι από τη 1066 σελίδα, από την Επιστολή προς Εβραίους. Είναι από το Ι κεφάλαιο, 1066 σελίδα, Ι κεφάλαιο, 35 εδάφιο. ...1066 σελίδα, προς Εβραίους επιστολή, Ι 35. «Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχημης ταποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρήαν υπομονής, δια να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Διότι έτει ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, και αν της ηρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαι θα εκ των σειρωμένων ο πίσω, προς απώλειαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής». Και κάποια εδάφια, αδερφοί, ήθελα από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη να διαβάσουμε, στη 1081. Είναι από το Β' κεφάλαιο, πρώτη Ιωάννου επιστολή, 1081 σελίδα. Το 28 εδάφιο. «Και τώρα τεκνία μένετε εν αυτό, είναι όταν φανερωθεί έχουμε παρησία και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού». Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Η παρησία ήρθε έτσι μέσα στην καρδιά μου, σαν κάτι, αδερφοί, που πρέπει να φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και για τη νέα χρονιά που έρχεται, αν θέλαμε έτσι να πούμε κάτι, εγώ προσωπικά. Η παρησία είναι το θάρρος μας, αδερφοί, που πάμε στον Κύριο. Το θάρρος και η ειλικρίνειά μας μπροστά στον θρόνο του Θεού. Λέει πιο πριν στην Επιστολή στους Εβραίους, στο 4ο κεφάλαιο. Να πλησιάζουμε, λέει, στο θρόνο της χάριτος του Θεού με παρησία. Για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη για βοήθεια τον καιρό της ανάγκης. Και εδώ που διαβάσαμε στο Ι' κεφάλαιο μιλά για ανάγκη. Έχουμε χρία υπομονής. Και είναι, αδερφοί, αυτό το αγαθό, το οποίο ο εχθρός οριόμενος και κάνοντας πιο έντονο τη μάχη των αντίον μας όσο πλησιάζει ο καιρός, μένεται και προσπαθεί να μας το κλέψει. Μίλησε ο αδερφός ο Πέτρος για το τραγούδι, το ξένο, το κοσμικό, για τα βίντεο. Και όλα αυτά είναι, αδερφοί, έτσι μικροί τρόποι που μεθοδεύεται ο εχθρός εναντίον μας για να μας κλέψει αυτή την παρησία, αδερφοί, και να μην αρέσουμε στον Πατέρα μας. Λέει στην επιστολή του Ιωάννη στην πρώτη πάλι ότι, αδερφοί, λέει, αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία, λέει, προς το Θεό, και ό,τι αν ζητούμε λαμβάνουμε παρά αυτού, γιατί φυλάμε τις εντολές του και πράττουμε πάντοτε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και είναι και το εδάφιο που μιλήσει ο Κύριος για τη Μάγδα, τον προσευχόμουν. Ο Κύριος θα μας δώσει αυτά που θέλουμε, αν είναι κατά το θέλημά του. Αλλά πρέπει, αδερφοί, να φροντίζουμε και η καρδιά μας να μας κατακρίνει. Όταν μας κατακρίνει, δεν έχουμε παρησία προς το Θεό. Και είναι, αδερφοί, όπως είπα, μεθοδίες
που πολλές φορές αν δεν είμαστε κοντά στον Κύριο και δεν είναι έτσι γυμνασμένα τα αισθητήριά μας, δεν τα καταλαβαίνουμε. Θυμήθηκα την Πέμπτη αδερφή που μίλησε ο αδερφός ο Τουγέκος, διάβασα από τις Γαλάτες και λέει, θαυμάζω λέει, πόσο γρήγορα μεταφέρεστε σε άλλο Ευαγγέλιο, αλλά λέει, δεν είναι άλλο Ευαγγέλιο, μοιάζει το ίδιο, αλλά προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι που σας το προσφέρουν να το μετατρέψουν. Και αυτό κάνει ο διάβολος. Αδερφέ, μας φέρει κάτι πολύ χτυπητό, θα λέγαμε. Είναι πιο πιθανό να το καταλάβουμε και να αντισταθούμε, αλλά η μέθοδός του είναι να φέρνει κάτι έτσι σε παραλλαγή. Αυτό το χάδι της Δαλιδά που αναφέρουμε πολλές φορές και κοιμάται συνέχεια, σιγά σιγά, αδερφή, η καρδιά μας πολλές φορές, η καρδιά του χριστιανού, και χάνουμε την παρησία μας. Αλλά Θεός μας καλεί, αδερφή, να είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Και άκουγα χθες τα αδέρφια μας που μιλήσανε και ο αδερφός ο Σεβαστός το είπε για την, έτσι σαν επιθυμία του για τη νέα χρονιά να αποκτήσει σταθερότητα. Και ο αδερφός ο Χριστόφορος είπε, αδερφοί, να αποκτήσουμε, να βάλουμε στη ζωή μας ένα πρόγραμμα αυστηρό και να το τηρήσουμε. Και όλα αυτά, αδερφοί, είναι η δική μας μέθοδος να αντισταθούμε, αδερφοί, στις μεθοδίες του εχθρού. Ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί, αδερφοί, πολλές φορές μας αρέσει να τα αεροποιούμε τα πράγματα, αλλά τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Η μάχη θα γίνει πιο λυσαλαία όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Και η καρδιά, αδερφοί, που θα είναι μερισμένη και μοιρασμένη στα δύο φρονήματα, θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να πάρει θέση. Θα πρέπει και ήδη πρέπει να έχει πάρει θέση, αλλά δεν θα μπορέσουμε. Εγώ αυτό βλέπω και για τον εαυτό μου, να περπατήσω χλιαρός και μερισμένη καρδιά. Να προσπαθήσω, όπως είπε ο αδερφός ο Πέτρος, να τη συνδυάσω και τα δύο. Και πρέπει να εκμεταλλευτούμε, αδερφοί, αν έχουμε έτσι μια περίοδο ειρήνης στη ζωή μας, αυτόν τον καιρό δεν είμαστε έτσι ιδιαίτερη δοκιμασία, να μην χαλαρώσουμε, αδερφοί, αλλά να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χρόνο. Θυμήθηκα, αδερφοί, και διάβαζα λίγο στο χρονικό, στο Β' χρονικό για τον βασιλιά τον Ασά. Ο βασιλιάς αυτός που βασίλευσε στον Ιούδα, του έδωσε, λέει ο Κύριος, ξεκινάει τη θητεία του με 10 χρόνια ειρήνης. Και σκέφτηκε πολύ σωστά και πολύ σοφά αυτός ο άνθρωπος και είπε: έχουμε ειρήνη. Οπότε λέει: θα τον εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα, αυτόν τον καιρό που μας έχει, δεν ήξερε βέβαια πόσα χρόνια είναι, και θα χτίσουμε, θα οικοδομήσουμε, λέει, και θα περιτυχήσουμε πόλεις. Και καθάρισε, λέει, και τον Ιούδα από όλα, αδερφή, τα άλση και όλα τα είδωλα. Και ακόμη, λέει, και την ίδια του τη μητέρα την απέβαλε από να είναι βασίλισσα, λέει, γιατί είχε και αυτή άλση και λάτρευε άλλους θεούς. Και σε αυτή την ωραία την απόφαση του, αδερφή, ήρθε ο Κύριος και τον ευόδωσε. Και όταν ήρθε μια μεγάλη δοκιμασία, ο Ζεράι, ο Αιθίωπας, με 1 εκατομμύριο στρατό, τα ξέρουμε, αδερφή, απλά μια υπενθύμηση κάνω. Είχε, αδερφή, την παρησία και να στηριχτεί εξ ολοκλήρου στον Κύριο. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είχε αυτή τη σταθερότητα. Βλέπουμε αργότερα, όταν ήρθε ο βασιλιάς της Συρίας, ζήτησε από τον βασιλιά, αδερφή, του Ισραήλ να τον βοηθήσει. Και ο Κύριος ήρθε με έναν προφήτη και του είπε αυτό το γνωστό εδάφιο, αδερφή, πολύ ωραίο. Ότι οι οφθαλμοί του Κυρίου, λέει, περιτρέχουν σε όλη τη γη, να δειχθεί και να φανεί δυνατό σε αυτούς που έχουν τέλεια την καρδιά του προς αυτόν. Και σε αυτό, λέει, έπραξε αφρόνος. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφή, από την αφροσύνη, που άμα κοιμηθούμε έρχεται στη ζωή μας. Και να αποκτήσουμε αυτή τη σταθερότητα. Μου είχε μιλήσει και εμένα από τον Κύριο με προφητικό χάρισμα. Να γίνω σταθερός και να αποκτήσω σταθερότητα. Αγωνίζομαι, αδερφή, το έχω πετύχει, προσπαθώ και θέλω, αδερφή, είναι έτσι μια απόφαση που συνέχεια παίρνω, αλλά με τη χάρη του Θεού θα βοηθήσει ο Κύριος να την αποκτήσω, να αποκτήσω αυτή τη σταθερότητα στον πνευματικό αγώνα, να πάρω απόφαση καλή, να θυσιάζω, πολλές φορές μας πονάει, να θυσιάζω τον ύπνο μου, να θυσιάζω τον χρόνο μου. Γιατί, αδερφοί, όπως είπα, έρχεται πολύ δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, και αν τώρα είναι λίγο ήσυχα τα πράγματα στη ζωή μας, να μην χαλαρώσουμε, να εκμεταλλευτούμε, να μπούμε στον καλό τον αγώνα, αδερφοί. Θυμάμαι συχνά και πολλές φορές το λέω, μπορεί να το έχω ξαναπεί, ένα εδάφιο στο Λουκά, μιλάει για τον Κύριό μας και λέει ότι όταν συνοπληρούνται οι μέρες, λέει, να αναλυφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεά απόφαση, λέει, να πάει στην Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ για μας είναι, αδερφοί, όπως η Σταύρος του Κυρίου, είναι η Σταύρος της Σάρκας. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να περπατήσουμε μια σταυρωμένη ζωή από εδώ και πέρα. Και όσο και αν φωνάζει ο εχθρός με προσφορές να κατέβουμε από το στρατό, από το Σταυρό, όπως φωνάζει τον Κύριό μας, να κοιτάμε εμείς στο Σταυρό του Χριστού, να κοιτάμε στον Κύριο και να ζητάμε, αδερφοί, να μας κρατήσει εκεί μέχρι το τέλος, να πάρουμε σταθερές και καλές αποφάσεις. Και ο Κύριος νίκησε τον εχθρό, αδερφή, στη Γεθσημανή
ακόμα από εκεί, πριν από το Σταυρό, όταν αποφάσισε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, να παίρνουμε τέτοιες καλές αποφάσεις και να προσέξουμε, αδελφοί, αυτά τα μικρά, τα ύπουλα που μας κλέβουν, αδελφοί, την παρησία μας. Και πρόσφατα, θα κλείσω με αυτό, άκουγα ένα μάθημα του αδελφού του Λούι και είπε κάτι που δεν το είχα προσέξει, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αδελφοί. Για τους Ισραηλίτες που την τελευταία νύχτα, αδελφοί, στην Αίγυπτο πριν φύγουν, είπε ο Κύριος πώς θα κάνουν το Πάσχα και είπε ότι θα βάψετε τους παραστάτες με το αίμα από το αρνί που θα φάτε οκτώ εμπειρί με χόρτα πικρά. Αλλά εστίασε ο αδελφός στα άζημα, τους είπε ο Κύριος ότι από την 14η μέχρι την 21η μέρα αυτού του μήνα δεν θα φάτε άζημα και δεν θα υπάρχει προζύμη στο σπίτι σας. Αλλιώς, λέει, όποιος έχει φάει άζημα θα θανατωθεί. Και πραγματικά δεν ήταν, γιατί έχουμε στο μυαλό μας πολλές φορές μόνο το αίμα στους παραστάτες, αλλά λέει ο αδερφός και αυτοί που είχαν προζύμι στο σπίτι τους και φάγανε, δεν παράτρεξε εκείνο το βράδυ ο άγγελος, αλλά τους θανάτωσε. Και πραγματικά αυτό μας καλεί ο Κύριος, και όπως γράφει και ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο, να ζούμε, να γιορτάζουμε με άζημα ειλικρινίας και αλήθειας και όχι με παλιά ζύμια, αδερφή, με κακία και πονηρία. Ο Κύριος να μας βοηθήσει αυτόν τον νέο χρόνο να τα πάμε καλύτερα, αδερφοί, να δώσουμε όλη μας την καρδιά, όχι περισσότερη, όλη μας την καρδιά στον Κύριο, να πάρουμε σταθερές και καλές αποφάσεις για να μπορέσουμε, αδερφοί, να σταθούμε την ημέρα την πονηρά, αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα, ενδεδειμένη την πανοπλία του Κυρίου, και ο Κύριος μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπό του Άγιο και να ζήσουμε αιώνια μαζί του, αδερφοί, αυτό για το οποίο μας κάλεσε και αγωνιζόμαστε με τη χάρη του. Αμήν. Στον Κύριο, αδελφοί μου, πολύ χαρά έχουμε και σήμερα, γιατί για ακόμα μια χρονιά επιλέξαμε να είμαστε στον οίκο του Κυρίου, να αλλάξουμε χρόνο εδώ, στην προσευχή, κάτι που εγώ προσωπικά, γεννημένος μες στην Εκκλησία, κατάλαβα τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπε και ο αδελφός ο Φώτης, ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Και πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε που έχουμε αυτή τη χαρά σήμερα και έχει κάνει αυτή τη χάρη ο Κύριος στη ζωή μας. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά έτσι τον Κύριο για τη μεγάλη οικογένεια που μου χάρισε τα τελευταία 4 χρόνια, για την οικογένεια τη μικρή που μου χάρισε, γιατί δεν κατάλαβα πότε παντρεύτηκα, πότε έγινα πατέρας. Το 2022 είμαι όλη τη χρονιά πατέρας. Και έχω αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι, έχω αλλάξει τον τρόπο που θέλω να ζω την καθημερινότητά μου και κατάλαβα και κάτι, αν μπορώ να το καταλάβω και αν μπορούμε να το καταλάβουμε, από το πώς ίσως κάποιες φορές νιώθει ο Πατέρας Θεός για μας. Έτσι, εγώ θα ήθελα να σας αφιερώσω ένα ψαλμό που τον έχει γράψει ο Δαβίδ, και είναι μια διαπίστωση που κάνει για τη ζωή του. Μια διαπίστωση που κάνει και νομίζω ότι είναι παράδειγμα για μας, γιατί αν αυτό το κατανοήσουμε και το πιστέψουμε ότι γίνεται στη ζωή μας, θα καταλάβουμε ότι και το 2022 ο Κύριος έκανε χάρη και τίποτα δεν μας έλειψε και το 2023 θα είναι μια χρονιά γεμάτη ευλογίες μέσα στις δυσκολίες. Μια χρονιά που η Εκκλησία του Θεού και τα παιδιά του Θεού που είναι κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου δεν θα τους λείψει τίποτα.
Μια χρονιά που μέσα στην δοκιμασία ο Θεός θα φανεί δυνατός για ακόμα μια χρονιά στη ζωή μας. Είναι στη σελίδα 522. Είναι ο ψαλμός του Δαβίδ, κάπα γάμο. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς φλοεράς με ανέβαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσιν. Η τίμασα σε μπροστέν μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας με ελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Βεβαίως, χάρης και έλεος, θέλωση με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αμήν, αδερφοί μου, σας αφιερώνω αυτόν τον ψαλμό για αυτή τη νέα χρονιά που ξεκινάει. Ο Κύριος να μας κρατάει κάτω από τις πτέρυγές Του, να μας κρατάει κατά πάντα μαζί Του, να προσευχόμαστε για αυτούς που ίσως έχασαν το δρόμο τους και έφυγαν κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου, ο Κύριος να τους επιστρέψει όλους, γιατί είναι δυνατός να το κάνει, ο Κύριος να χαρίσει κάθε δίκαιο αίτημα της καρδιάς μας και να μας ευλογεί κατά πάντα. Σας αγαπώ όλους, ο Κύριος να σας ευλογεί. Δόξα σε έχει ο ευλογημένος μας Πατέρας, ο Κύριος μας, που μας έχει συνάξει σήμερα, αυτό το βραδινό, όλους μαζί εδώ, στον οίκο του τον Άγιο, να μας μιλήσει, να μας αγγίξει αυτή την τελευταία βραδιά της χρονιάς. Όπως είπανε όλα τα αδέλφια πριν, άλλη μια χρονιά δίπλα στον Κύριο. Τι όμορφο που είναι πραγματικά να περπατάμε δίπλα στον Κύριό μας, να τον εμπειρευόμαστε, εκείνος να είναι δυνατός στις ζωές μας, είτε από μεγάλες εμπειρίες, είτε από μικρές. Εμπειρία στην καθημερινότητά μας. Για όσους δεν ξέρουν, εγώ τώρα ζω μαζί με την γυναίκα μου, την αδελφή Δινές, στο Βέλγιο και πηγαίνουμε στην Εκκλησία των Βρυξελών, όπου εκεί ο ποιμένας είναι ο αδελφός ο Κείμενας, ο Κλουβάτος, και εκείνος έτσι από την Κηφισιά εδώ, μεγάλωσε μπορώ να πω αδελφός, γαλουχήθηκε και συνεχίζει τώρα το έργο εκεί ο Κύριος στις Βρυξέλλες. Υπάρχει επίσης μια συνάθρηση τώρα στο Σαρλερουά, σιγά σιγά ψυχές που ψάχνουν τον Κύριο έρχονται. Ο Κύριος κάνει μεγάλο έργο στη Χάγη, για όσους δεν ξέρουν στην Ολλανδία είναι αυτό, είναι μια πόλη εκεί όπου ο Κύριος έχει μαζέψει περίπου 40 με 50 ψυχές. Ήθελε ο Κύριος να σηκώσει και έναν εργάτη εκεί, να εργαστεί τις ψυχές, να τις οδηγήσει τα βήματά τους κοντά στον Κύριό μας. Είμαι πραγματικά πολύ ευγνώμων που φέτος είμαστε ανάμεσά σας. Έτσι προσπαθούμε να μοιράζουμε τις χρονιές ανάμεσα στις δύο οικογένειες, στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν βρισκόμαστε εδώ είναι συγκλονιστικές αυτές τις τελευταίες ώρες της χρονιάς μαζί σας. Συγκεκριμένα έτσι όταν αλλάζει η χρονιά και είμαστε όλοι μαζί και προσευχόμαστε, πάντα έτσι ο Κύριος από μικρά παιδιά όταν μας είχαν οι γονείς μας, μας φέρανε κοντά και προσευχόμασταν όλοι μαζί, μου έδινε έτσι αυτή την αίσθηση της ενότητας. Και όπως αναφέρανε τα αδέλφια πριν που έχουν ζήσει και στον κόσμο, δεν υπάρχει αυτή η ενότητα. Οι φίλοι στον κόσμο υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μεθαύριο φεύγουν. Αλλά αυτή την ενότητα που φέρνει ο Κύριος εδώ στην Εκκλησία ανάμεσα στα αδέλφια, επειδή έχουμε το ίδιο πνεύμα, δεν θα τη βρούμε πουθενά αλλού. Και αυτές τις τελευταίες ώρες, αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, και όταν αλλάζουμε πια τη χρονιά και μπαίνουμε σε αυτή την καινούργια σελίδα, ας είναι μια σελίδα ευλογίας που ο Κύριος
θα μας αγγίξει και θα μας οδηγήσει για άλλη μια χρονιά και θα μας κρατήσει κοντά Του. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14 κεφάλαιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και από το 23 εδάφιο. Κατά Ματθαίον, σελίδα 861. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και από το 23 εδάφιο. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος, κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εν εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίο, ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης. Βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ήτο ενάντιος ο άνεμος. Εν δε την τετάρτη φυλακή της νεκτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και οι δόντες αυτών οι μαθητέ, επί τη θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα είναι. Και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς, λέγον «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε προς αυτόν, ο Πέτρος είπε «Κύριε, εάν είσαι εσύ, προσταξών με να έλθω προς εσέ επί τα ύδατα». Ο δε είπεν «Ελθέ». Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν, εφοβήθη. Και αρχίσες να καταποντίζεται, έκραξε, λέγον «Κύριε, σώσον με». Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα, έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν «Ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασας». Και αφού εισήλθον εις τον πλοίον, έπαυσε ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο, ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες «Αληθώς, Θεού Υιός είσαι. Αμήν». Τι όμορφη αυτή η στιγμή που διαβάζουμε για τον αδερφό μας τον Πέτρο, αλλά εκείνος το έζησε εκείνη τη στιγμή, αλλά και για μας ένα πολύ ωραίο μάθημα καθημερινά στη ζωή μας. Αυτή η ζωή που μας προσκαλεί ο Κύριος να ζήσουμε, αδελφοί, είναι όπως εκείνα τα δευτερόλεπτα ίσως που ο Πέτρος περπάτησε πάνω στα κύματα. Και ένας αδελφός ανέφερε λίγο πιο πριν ότι θα έχουμε δυσκολίες το επόμενο έτος. Και η αλήθεια είναι ότι γύρω μας, όταν κοιτάμε τα νέα, όταν βλέπουμε, δεν βλέπουμε πολύ θετικά πράγματα με τους πολέμους που γίνονται και τα λοιπά, υπάρχουν δυσκολίες. Και εκτός από τις παγκόσμιες δυσκολίες, ο κάθε ένας μας εμπειρεύεται και ζει τις δικές του δυσκολίες. Ανάλογα με το σταυρό που έχουμε, άλλος πιο βαρύ, κάποια σήκωτο μπορούμε να πούμε. Πολύ δύσκολο σταυρό. Ειδικά όσον αφορά θέματα υγείας. Ο αδελφός είπε πριν, είμαι πατέρας και έχει αλλάξει ο τρόπος σκέψης μου. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, μετά, αφού παντρεύτηκα και εμένα ο Κύριος άλλαξε λίγο τον τρόπο σκέψης μου και μου υπενθυμίζει αυτό το εδάφιο που λέει «Προσεύχεστε για τον καιρό χρείας». Και προσεύχομαι και λέω «Κύριε, κάνε χάρη, τα παιδιά μου εσύ μεγάλωσέ τα». Και η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος έχει κάνει έλεος, γιατί εκεί στις Βρυξέλλες τώρα έχουμε μαζευτεί πολλά νέα ζευγάρια παρόμοιας ηλικίας. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν, πιστεύω, να δημιουργούνται και οι οικογένειες με τα πρώτα μωράκια. Ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα μας αδέλφια. Και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί βλέπω ότι ο Κύριος δημιουργεί άλλο ένα πυρήνα εκεί στις Βρυξέλλες και τα παιδιά μου θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτό που έζησα εγώ. Να ζήσουν κοντά σε αδέλφια και να δουν τη διαφορά μεταξύ ενότητας στην Εκκλησία και του κόσμου. Και συμπεριφοράς μέσα στην Εκκλησία και του κόσμου. Χαρακτηριστικά αυτό τον χρόνο που πέρασε, αφού έχω ήδη ξεκινήσει να δουλεύω εκεί σε μια εταιρεία, ο Κύριος με έφερε να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ αδελφών και ανθρώπων στον κόσμο αρκετά δυνατά. Με είχαν θέσει σε μια καινούργια ομάδα, όπου ο υπεύθυνος εκεί της ομάδας είχε ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, μπορώ να το πω. Ήταν άνθρωπος πολύ δύσκολος και επειδή η ομάδα αυτή ήταν στις πωλήσεις, όσοι γνωρίζουν λίγο πάνω κάτω τους χαρακτήρες εκεί των πολιτών, ήταν ένας άνθρωπος έτσι πολύ εγωιστής, ισχυρογνώμων και εν γέννη δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του, μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούσες να του πεις τίποτα. Κατά διάρκεια λοιπόν του προηγούμενου χρόνου ξεκίνησε να υπάρχει πίεση. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, εντάξει αδελφέ, αυτό είναι απλά για τη δουλειά σου. Όταν όμως το ζεις εκείνη τη στιγμή, όταν είσαι μέσα εκεί στα κύματα, ακόμα και αν είναι πιο μικρά αυτά τα κύματα, δεν είναι τόσο σοβαρά, πάλι φοβάσαι, πάλι ξεκινάς και δουλειάζεις όπως ο Πέτρος. Και
Θυμάμαι χαρακτηριστικά είχα πει στα αδέλφια: αδέλφια, σας παρακαλώ προσευχηθείτε, γιατί έχω πρόβλημα. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Δεν μπορώ πραγματικά να, δεν μπορώ να πάω στη δουλειά. Δηλαδή, κάθε πρωί που πρέπει να σηκωθώ, το κάνω με βαριά καρδιά. Γιατί, γιατί ξέρω ότι το περιβάλλον εκεί δεν είναι αγαθό. Και ξεκίνησα εγώ από την πλευρά μου να προσεύχομαι, ναι, μεν, αλλά παράλληλα είπα: Κύριε, μου έχεις δώσει και εσύ νου. Εντάξει, δεν θα κάτσω και με χέρια σταυρωμένα. Ξεκίνησα λοιπόν, όποτε είχα την ευκαιρία εγώ, να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Και αντί να γίνονται τα πράγματα από το καλό στο καλύτερο, ξεκίνησα να βουλιάζω μέσα στα κύματα όπως ο Πέτρος, ακόμα περισσότερο. Γιατί εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου και τη λογική μου και προσπάθησα με τη δικιά μου τη δυνατότητα να τη θασέψω λίγο τις καταστάσεις. Μέχρι που φτάνει η στιγμή που υπήρχε μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση και λέω: Κύριε, τώρα τι ξημερώνει? Αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει ότι δεν κινείται από την ανθρώπινη λογική και αυτό που ζω αυτή τη στιγμή δεν είναι λογικό. Αλλά όπως είπε ο αδελφός μας πιο νωρίς, δεν ζούμε μια ζωή λογική. Δεν ζούμε μια φυσιολογική ζωή, αδελφοί. Ζούμε μια ζωή η οποία κινείται πνευματικά. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι από πέρσι και τα τελευταία χρόνια έχω ζητήσει από τον Κύριο: Κύριε, θέλω ανεξάρτητα από τις συγκυρίες της ζωής μου, εσύ να με διδάσκεις. Πάντα, από το κάθε τι. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό, εσύ να με διδάσκεις, να μαθαίνω από αυτές τις συγκυρίες, από αυτές τις δυσκολίες, από ό,τι και αν περνάω. Και έρχεται ο Κύριος και με οδηγεί στον Ιωάννη, καθώς περνούσε αυτές τις δυσκολίες. Στον Ιωάννη, μην ανοίξετε τις γραφές σας, είναι μόνο ένα εδάφιο, όπου λέει: Όσοι αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή εν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Κύριε μου, λέω. Πολλές φορές βλέπουμε αυτό το εδάφιο και σκεφτόμαστε τη σωτηρία. Είναι αλήθεια, είναι για τη σωτηρία. Αλλά παράλληλα μαζί με τον παλιό μας εαυτό που έχουμε θάψει, είναι σημαντικό να θάβουμε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του παλιού εαυτού. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της σαρκός. Το χαρακτήρα μας, τα θέλω μας, τα σχέδιά μας, τα πλάνα μας. Και έτσι πραγματικά με οδήγησε ο Κύριος και λέω: Κύριε, κατάλαβα τι θέλεις να κάνω. Θέλεις εγώ να κάνω ένα βήμα πίσω, να σου δώσω στα χέρια σου το τιμόνι, το πιδάλιο του πλοίου μου, για να μην βυθιστώ, να μην με σκεπάσουν τα κύματα. Ξεκινήσαμε λοιπόν έναν αγώνα προσευχής και νηστείας με την αδελφή την Ινές και με τα αδέλφια εκεί. Και κάθε φορά που υπήρχε θέμα, εγώ τσιμουδιά. Δεν έλεγα τίποτα. Κάθε φορά που υπήρχαν παράλογες αιτήσεις, αμήν. Εκεί. Όλοι μαζί στη δουλειά. Ο Κύριος, αδερφή, μέσα σε αυτό το χρόνο έκανε τόσο μεγάλη αλλαγή. Όχι μόνο άλλαξε την κατάστασή μου και δεν ζούσα πια μια ζωή υποπίεση στη δουλειά, αλλά άλλαξε και αυτό τον άνθρωπο. Και εγώ λέω: Κύριε μου, είναι δυνατόν να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος? Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να το φανταστεί ότι ένας άνθρωπος πια 35 χρονών θα άλλαζε ο χαρακτήρας του. Σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να αλλάξει κάποιος τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, τα θέλω του, τις σκέψεις του και τον τρόπο που εργάζεται. Μόνο ο Κύριος, αδελφοί. Και πραγματικά έκανε θαύμα ο Κύριος. Και αυτός ο άνθρωπος, όταν πια με μετέθεσε ο Κύριος σε άλλη ομάδα, γιατί είχε περάσει αυτό το κύμα, είχε περάσει αυτή η περίοδος διδαχής, αυτός ο άνθρωπος έγραψε ένα σημείωμα για την επίδοσή μου, όπως κάνουν στις εταιρείες. Και εγώ περίμενα. Περίμενα ότι δεν θα ήταν κάτι πολύ θετικό, γιατί, όπως σας είπα, ήμουν ισχυρογνώμων στην αρχή και εγώ από την πλευρά μου, να αμυνθώ. Λογικά, βέβαια. Μετά, λοιπόν, αφού έκανε ο Κύριος αυτό το θαύμα, περίμενα, λοιπόν, κάπου μέση, ας πούμε, απάντηση από την πλευρά του υπευθύνου. Γράφει, λοιπόν, ο υπεύθυνος το γράμμα, ας πούμε, της επιδόσεως και καθώς το διάβαζα, αδελφοί, ο Κύριος μου σπάει την καρδιά και ξεκινάω και το δοξάζω. Ήμασταν με την αδελφή την Ινές, τρώγαμε, με βλέπει η αδελφή, τι έγινε, μου λέει, τι έγινε, πες μου. Της μεταφέρω λοιπόν τα λόγια τα οποία ήταν όχι απλά θετικά, αδελφή. Τι να πω. Ο άνθρωπος αυτός, όταν αναλύαμε μετά αυτό το γράμμα, μου λέει: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγραψα τόσο θετικά λόγια για εσένα. Κύριε. Τι να πούμε, αδελφή. Ανήκει η ζωή μας στα χέρια του Κυρίου και αυτό να κάνουμε, αδελφοί. Αυτό το χρόνο να δώσουμε το πιδάλιο στα χέρια του Κυρίου, του πλοίου μας, για να μην βυθιστούμε.
Παράλληλα λοιπόν με αυτό που περνούσα, εντάχει, η αδελφή Ινές περνούσε τη δικιά της, το δικό της ωκεανό. Εκείνη κάνει το δακτορικό της, για όσους δεν ξέρουν, εκεί στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, και τα διδακτορικά εν γέννη έχουν αρκετή πίεση. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνεις και χαρακτηριστικά στον τομέα της είναι να κάνεις εργαστήρια, πολλά ας πούμε πειράματα, και πολλά από αυτά τα πειράματα δεν δουλεύουν, άλλα πειράματα δουλεύουν. Υπάρχει εν γέννη πολλή πίεση με στόχο να βγάλεις μια θέση, ας πούμε, μια διδακτορική θέση που μετά θα την κάνεις δημοσίευση. Όμως για να φτάσεις σε αυτό το τελικό στόχο περνάς μέσα από πολλές δυσκολίες. Πολλές φορές λοιπόν χρειαζόμαστε να προσευχηθούμε μαζί, να τα φέρουμε ας πούμε, τα αιτήματά της, τις δυσκολίες στον Κύριο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν περνάς μέσα από αυτό το καμίνι, όταν είσαι μέσα σε αυτά τα κύματα, ίσως να μην σκέφτεσαι κιόλας τι πραγματικά περνάς. Ειδικά εμείς σαν χριστιανοί πιστεύω ότι ζούμε μια ζωή κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου, όπως είπε ο αδελφός, που είναι και privilege, που όπως λένε στα αγγλικά, είναι θετική τέλος πάντων. Και γιατί το αναφέρω αυτό χαρακτηριστικά, είχαν μια συζήτηση οι αδελφοί Ινές μαζί με την ομάδα της. Γύρω τώρα προς το τέλος του χρόνου, κάνανε μια ανασκόπηση, όπως είπε ο αδελφός πριν, για το πώς πήγε η χρονιά, πώς πήγαν τα πειράματα και πού βρισκόμαστε, τι θέλουμε για το μέλλον. Και αφού τελειώσανε τα πρακτικά, κάνανε μια ανασκόπηση έτσι λίγο, όχι πνευματική, αλλά λίγο για το πώς έχουν πάει, ας πούμε, τα πράγματα πέραν της εργασίας, στις προσωπικές τους ζωές κτλ. Ξεκίνησε λοιπόν η πρώτη από τις συναδέλφους και ανέφερε πολλά αρνητικά πράγματα. Ανέφερε ότι έχει πέσει σε κατάθλιψη, ότι έχει ξεκινήσει να παίρνει αντικαταθλιπτικά, η συνάδελφος αυτή η πρώτη της Ινές. Έχει δυσκολίες αυτή τη στιγμή με τον σύντροφό της, λόγω των πολλών ωρών εργασίας. Η δεύτερη συνάδελφος γύρισε να καπνίζει, είχε σταματήσει, αλλά μετά από αυτή την πίεση του διδακτορικού γύρισε να καπνίζει και ξαναξεκίνησε να καπνίζει. Και εκείνη πολύ στρεσάρισμένη για το μέλλον. Και ο υπεύθυνός τους έχει ξεπεράσει τα όρια της παχυσαρκίας σε ένα τέτοιο επίπεδο που έπρεπε τέλος πάντων να του χτυπήσουν την καμπάνω ότι έχεις μεγάλο πρόβλημα. Του βάλανε και βηματοδότη. Έχεις μεγάλο πρόβλημα, είσαι σε κίνδυνο. Αυτός ο άνθρωπος, αδελφή, στέλνει email στην αδελφή στις 3 η ώρα το πρωί. Θετικά email, ναι μεν, ναι, για το πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα κάνουμε τα πειράματα αύριο μεθαύριο, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν κοιμάται, αδελφοί. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση που είχαν η ομάδα της αδελφής, γυρνάει μία από τις συναδέλφους και της λέει, «Ρε εσύ, Ινές, ξέρεις τι κατάλαβα τώρα, ότι τόσα χρόνια περάσανε τώρα, 3 χρόνια, 3,5, και εσύ δεν έχεις αλλάξει καθόλου». Αλληλούια, αδελφοί. Και τότε ο Κύριος μας έφερε πάλι αυτή την εικόνα του πλοίου στα κύματα. Το πλοίο αυτό της Ινές σε αυτή την περίπτωση, δίπλα στα άλλα πλοία των συναδέλφων της, να προσπαθήσουν να περάσουν αυτόν τον ωκεανό του διδακτορικού και όλα τα πλοία δεξιά-αριστερά να χτυπιούνται, να πονάνε, να σιγοβυθίζονται και το δικό της αγέροχο να συνεχίζει. Ποιος το κάνει αυτό, αδελφοί? Είναι η Ινές? Ήμουνα εγώ που μπορούσα να βρω λύση σε αυτό το πρόβλημα που είχα? Όχι. Εμείς με τη δικιά μας λογική, αδελφοί, και με τις δικές μας δυνατότητες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κλείσουμε τα μάτια μας, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πούμε, Κύριε, για το 2023 θέλω να παραδοθώ πλήρως στα χέρια Σου. Ανεξάρτητα από προβλήματα που έχω, ανεξάρτητα από τις συγκυρίες, ανεξάρτητα από το πόσο θετικά μπορεί να πάει η ζωή μου, θέλω Εσύ να συνεχίζεις να οδηγείς το πλοίο μου. Γιατί θέλω να φτάσω στο στόχο μου. Χαρακτηριστικά θυμάμαι η μητέρα μου με μεγάλωσε με μια πολύ σημαντική φράση και ακόμα την κρατάω πολύ βαθιά μες στην καρδιά μου και ευγνωμονώ τον Κύριο γι' αυτό. Μου λέει, Γιέ μου, ακόμα και νεκρός να είσαι, ακόμα και νεκρός να αισθάνεσαι, να δίνεις πάντα τον εαυτό σου στον Κύριο. Γιατί αν είσαι στα χέρια του Κυρίου, ο Κύριος δύναται να σε αναστήσει. Δοξάζω τον Κύριο, αδελφοί. Τι να πω. Αυτό μου θυμίζει το εδάφιο απέναντι από εκεί που διάβασα, από τον Ιωάννη, όπου λέει, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσω στη ζει και πιστεύει σε μέ, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Αμήν, αδελφοί.
ήρθε ο Κύριος το 2023 να μας χαρίσει πολλές εμπειρίες. Μέσα από τη φουρτούνα, μέσα από τα κύματα, ο Κύριος να μας κρατήσει ψηλά, να περπατάμε πάνω στα κύματα και να εμπειρευόμαστε να ζούμε αυτή τη ζωή του χριστιανού. Της δόξας περπατώντας. Και αν βυθιστούμε, να μην ανησυχούμε. Ο Κύριος θα μας ξανασηκώσει. Ας κοιτάξουμε στον Κύριο και εκείνος θα μας φέρει πάλι μες στο πλοίο και εκείνος θα ξαναλάβει το πιδάλιο και εκείνος είναι που θα μας φέρει στο στόχο μας που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος σας ευλογεί. Αμήν, Κύριέ μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα παιδιά αυτά. Τώρα θα ακούσουμε τον αδερφό μας, τον Ιωάννα τον Παναγιώτη, εδώ δεν είναι, τον Μέρμικα τον Κώστα, τον Αγόρα τον Σπύρο, τον Χριστοφή τον Κωνσταντίνο και τον Μακρογιάννη τον Αντώνη. Ξαναδιαβάζω, Ιωάννα Πάνος, Μέρμικας Κώστας, Αγόρα Σπύρος, Χριστοφής Κωνσταντίνος και Μακρογιάννης Αντώνης. Έλα, αδερφέ, πάνω. Μεγάλα τα εμείς. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Μπορώ να πω ότι χτες εκπλάγηκα όταν είδα το μήνυμα αυτό το Σπύρο να μιλήσω. Λέω, για κάποιο, είδα το μήνυμα και για κάποια δευτερόλεπτα το σκέφτηκα. Λέω, να πω ναι. Λέω, θα πω αμήν. Και μετά από λίγο που είπα αμήν στον αφού, λέω, πέρασε ένας χρόνος. Ένας χρόνος γεμάτος ευλογίες, γεμάτο δυσκολίες. Θα μπορούσα να πω ότι το 2022 για μένα ήταν μια γεμάτη χρονιά. Και είπα αμήν στον αφού το Σπύρο και συνέχισα έτσι το χθεσινή μέρα. Ξύπνησα σήμερα το πρωί και λέω, θα ανέβω στον άμβονα και λέω, τι να πω. Θεέ μου, λέω, θα προσευχηθώ. Είχαμε και δουλειά στο σπίτι, λέω, ζήτησα από τη μητέρα μου, λέω, θα μου δώσει 5 λεπτά να προσευχηθώ για να δω τι θα πω σήμερα το βράδυ. Και καθώς είχα πάει στο δωμάτιό μου και προσευχήθηκα, λέω, μου ήρθε στο μυαλό μια συζήτηση που είχαμε ένα συμφοιτητή μου στην αρχή της χρονιάς. Με αυτό το παιδί μιλάμε αρκετές φορές και για πράγματα της Εκκλησίας. Με ρωτάει διάφορες απορίες οι οποίες γεννιούνται και οι συζητήσεις ξεκινάνε ως εξής. Παναγιώτη, τι γράφει για αυτό το πράγμα στη γραφή. Ενώ το έχω ομολογήσει από πρώτο έτος στη σχολή, σε ποια εκκλησία πηγαίνω, σε τι πιστεύω και όλα τα συναφή. Και μου λέει, βρε Παναγιώτη, είμαστε το 2022. Έχουμε περάσει τόσα με καραντίνες, με κορονοϊούς και όλα τα σχετικά. Λέει, πώς θα πάει η κατάσταση. Λέω, ηρεμήσαν λίγο τα πράγματα. Λέω, Δημήτρη, τα πράγματα ηρεμήσανε, αλλά αυτό που περάσαμε δεν ήταν τίποτα προς ό,τι επέρχεται. Μου λέει, γιατί. Του λέω, δεν θα σου πω βάσει τη δική μου εμπειρία. Επειδή σου αρέσει να σου δίνω εδάφια από τη γραφή και να διαβάζω, και να σου... επειδή δεν έχει γραφή, λέω, σου στέλνω, στέλνω εικόνες. Στιγμιότυπα από τη γραφή, λέω, θα σου στείλω ένα εδάφιο. Λέει, περιμένω. Και του έστειλα ένα εδάφιο από τη σελίδα 1047, για όπως θα τον ανοίξουνε. Είναι προς τη Θεσσαλονίκη Α, κεφάλαιο 5 και το εδάφιο 3. Επειδή όταν λέγουση ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευθύνη ο Σόδρος, και καθώς εδίνουν συγκυμονούσες
και δεν θέλουν σε εκφύγει. Του στέλνω αυτό το μήνυμα και μου λέει, τι είμαι αυτό. Του λέω, Δημήτρη, πέρσι το Γενάρη, του λέω, τι ακούς αυτή την περίοδο, τι γίνεται. Έχουν χαλαρώσει τα πράγματα, είμαστε πιο ήρεμα, δεν ακούς τόσο πολλά πράγματα για τον κορονοϊό, όλα ήρεμα και ακούς γενικά μια ειρήνη και μια ασφάλεια στον κόσμο. Μου λέει, ναι. Του λέω, θα δεις που σε λίγο καιρό τα πράγματα θα αλλάξουν. Μου λέει, όχι, λέει, όλα καλά θα πάνε. Λέω, θα δεις. Φτάνει ο Μάρτιος και ξεκινάει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και μου στέλνει, μου λέει. Λέει, βρες Παναγιώτη, βλέπαμε προχωράμε με το πρώτο τρίμηνο, τίποτα. Ξαφνικά αυτό. Του λέω, Δημήτρη, εγώ σου το είχα πει από την αρχή του έτους, μη περιμένεις ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Ναι, μεν θα λένε ότι όλα καλά, όλα και ωραία, αλλά τα πράγματα δεν θα γίνουν όπως ήταν παλαιότερα. Τελειώνει αυτό, προχωράμε. Λέει, εντάξει. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση μέσα στον χρόνο, μου έστειλε και διάφορα πράγματα. Λέει, Παναγιώτη, αυτό Παναγιώτη εκείνο. Του λέω, Δημήτρη, το συγκεκριμένο. Και καταλήγουμε να έχουμε μια συζήτηση προχτές. Μου κάνει, ρε Παναγιώτη, στην αρχή της χρονιάς σου έλεγα τι θα γίνει, πώς θα προχωρήσουμε και μου έστειλε αυτό. Εγώ εξαφνιάστηκα και λέω, το θυμάται. Λέω, μα μήνα, λέω, τι να σου πω. Και λέω, έρχεται τώρα το 2023, ό,τι σου είχα πει για το 2022, λέω, ακόμα χειρότερο, λέω, δεν θα είναι εύκολη χρονιά. Μου λέει, αλήθεια, λέω, αλήθεια, Δημήτρη, γιατί ο Κύριος έρχεται για να παραλάβει την εκκλησία του. Μου λέει, μα γιατί το λες έτσι αυτό και είμαστε νέοι. Και... λέω, Δημήτρη, ναι, είμαστε νέοι, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Όλα μας δείχνουν ότι ο Κύριος έρχεται. Και αυτό το μήνυμα θα μου δώσει ο Κύριος σήμερα στην καρδιά μου, λέω, το μήνυμα ήταν «Ιδού έρχομαι ταχαίως να...» και αυτό είναι η ευχή μου για το 2023 για μένα, να έρθω πιο κοντά στον Κύριο, γιατί η καιρή είναι τελευταία και ο Κύριος έρχεται. Αμήν. Στον Κύριο! Τελειώνει η χρονιά, έρχεται άλλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, μαζεύονται οι άνθρωποι, είχαν μαζευτεί τώρα τις προάλλες, η G7, και συζητούσαν τι θα γίνει στον κόσμο. Πώς θα το φτιάξουμε, πώς θα το κάνουμε. Βέβαια, δεν νομίζω να μας σκέφτονται και με τον καλύτερο τρόπο εμάς, αλλά ξέρετε κάτι, αδελφοί. Μια μέρα, αυτή η G7, η G20 και όλη η G, θα κλείνουν γόνο ενώπιον του Κυρίου. Και θα πούνε, αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός, αδελφοί, ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτός ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής μας. Αυτός ο Κύριος. Κύριοι υπάρχουν πολλοί, αυτός είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Αυτός μας οδηγεί. Αυτός είναι ο ποιμένας μας, αδελφοί. Και όταν έχεις αυτόν τον Κύριο για ποιμένα, δεν φοβάσαι τίποτα. Η απόφαση υπάρχει. Ευλογών θα σε ευλογήσω. Αυτή είναι η απόφαση για την Εκκλησία. Και ξέρετε, αδελφοί, ο Κύριος την οδηγεί την Εκκλησία του, ξέρετε πού, στο θρίαμβο. Η Εκκλησία θα θριαμβεύσει. Ξέρετε πότε, όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα. Η Εκκλησία θα φύγει θριαμβευτής. Μέχρι και το θάνατο θα τον νικήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το θέμα είναι, είμαι μέλος, είσαι μέλος αυτής της Εκκλησίας. Αυτό είναι τώρα να δούμε. Ξέρετε. Δεν ξέρω τώρα, έχει πάει πολύ καιρό, δεν ξέρω αν ήταν εν ύπνιο, όραση, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως, με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, Κώστα, σε 24 ώρες γίνεται η αρπαγή. Εγώ ταράχτηκα. Τι να κάνω, κοίταζα το ρολόι, ξεκινάω τα τηλέφωνα. Αδερφέ, σε παρακαλώ,
Πήγαινε πια στον αδερφό και ζήτησε του συγγνώμη, γίνεται η αρπαγή. Όχι, δεν μπορώ, μου έλεγε αυτό, δεν το αντέχω, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Σε παρακαλώ, τρέχα να του ζητήσει συγγνώμη, γίνεται η αρπαγή. Θα τη χάσει. Έκλεινα το τηλέφωνο, πιάνει ταχυκαρδία εμένα. Ρε παιδί μου, δεν με ακούει, τι να κάνω. Έπαιρνε άλλο τηλέφωνο. Αδερφέ, σε παρακαλώ, βρέστα με τη γυναίκα σου. Με τον άντρα σου, βρέστα, αδερφέ, σε παρακαλώ, γίνεται αρπαγή. Φεύγουμε. Όχι, δεν είμαι τώρα, δεν έχω όρεξη να ακούω αυτά. Έκλεινα το τηλέφωνο, καρδιά πήγαινε έτσι. Άλλο τηλέφωνο, αδερφέ, σε παρακαλώ. Σήκωσε το ταμείο, το ταμείο σου, το θυσιαστήριο. Φτιάξ' το, αδερφέ, τον αγιασμό σου, φτιάξ' το. Ναι, αδερφέ, μη στεναχωριέσαι, όλα καλά. Τάκ, 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 καρδιά. Έπαιρνε από εδώ, έπαιρνε από εκεί τηλέφωνο, τίποτα. Κανένα δεν μ' άκουγε. Και ξαφνικά βρίσκομαι στις απέναντις γραμμές του τηλεφώνου. Ξέρετε ποιος ήταν, εγώ. Εγώ. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Ο πνευματικός άνθρωπος θέλει, ο σαρκικός δεν θέλει. Τι πρέπει να κάνουμε, να το δαμάσουμε. Πρέπει να το δαμάσουμε, αδερφοί. Και επειδή το 23 θα είναι δύσκολη χρονιά, μόνο αυτοί που θα δαμάσουν τη σάρκα τους θα μπορέσουν να τη βγάλουν. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, δεν φτάνει. Η σάρξ πρέπει να θεραπευτεί. Και επειδή δεν θεραπεύεται, πρέπει να δαμαστεί. Εύκολο? Όχι. Με τη χάρη του Θεού. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αδερφοί. Θα έρθουν δύσκολα πράγματα. Ξέρετε τι λέει ο Κύριος. Λέει κάτι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Νομίζω εκεί είναι. Πας λοιπόν όσοι ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμει αυτούς θέλω μοιάσει αυτόν με άντρα φρόνημον όσοι οικοδόμησαν την οικήν αυτού επί την πέτρα και κατέβη η βροχή και έλθουν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον στην οικία εκείνη και δεν έπεσε διότι τότε θελημμυνεί επί την πέτρα και πας ο ακούν το λόγο μου τούτους και μη κάμουν αυτούς θέλω μοιωθεί με άντρα μωρών ο ισοκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμο και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικία εκείνη και έπεσε και ήτο η πτώση αυτής μεγάλης. Δύο άνθρωποι. Ο ένας ελπίζει στο έλεος. Στη χάρη έχει ο Θεός. Αδερφέ, θεμέλια να βάλεις. Έχει ο Θεός. Αδερφέ, το 23 να βάλουμε θεμέλια. Εντάξει, αδερφέ. Θα κάνει χάρη ο Θεός. Μα η χάρη διδάσκει όχι μόνο τι να αρνηθείς, αλλά και πώς να ζήσεις για να μπορέσεις να περιμένεις τη ελπίδα της αρπαγής. Δηλαδή, το 23 τι θα γίνει. Θα υπάρξουν πτώσεις, οίκων, ναι. Αλλά μην είναι η δικιά μας. Μην είναι η δικιά μας. Να πάρουμε, αδερφοί, το Λόγο του Θεού. Σήμερα, που είναι τελευταία μέρα, μετά που θα προσευχηθούμε και να πούμε, Κύριε, σε παρακαλώ. Πιθανόν να έχω χτίσει την άμμο, δεν ξέρω. Νιώθω ότι είμαι στην πέτρα. Πιθανόν να είμαι στην άμμο. Για να ξαναπάρω, να φέρω τον πολιτικό μηχανικό να μου πει. Για έλα εδώ, πες μου, τι γίνεται. Άνοιξε το Λόγο του Θεού. Μην κοιτάς μόνο την αμαρτία να την πετάξεις. Κοίτα και πώς θα ζήσεις. Δεν φτάνει μόνο να πετάξουμε την αμαρτία. Γιατί δεν είναι μόνο να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να περιμένουμε την ελπίδα, τη μακαρία, είναι και να ζήσουμε και δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα αιώνα. Άρα, σήμερα, αδερφοί, να κάνουμε μια αρχή. Κυρία, δεν ξέρω που έχω χτίσει, θέλω να τα ξαναβάλω πάλι κάτω. Γιατί το 23 θα είναι δύσκολο. Θα έρθουν ποταμοί, άνεμοι, θα εισβάλλουν στην οικία και αν δεν έχει θεμέλια, θα πέσει και θα έχει μεγάλη πτώση. Και δεν ξέρω άμα βρούμε το κουράγιο, αδερφοί, να το ξαναχτίσουμε το σπίτι. Καμιά φορά χτίζουμε, κουπιάζουμε πάρα πολύ να κάνουμε πράγματα και έχουμε κουραστεί τόσο πολύ και όταν χαλάει απελπιζόμαστε. Και άμα απελπιστούμε μπορεί και να φύγουμε. Αλλά γιατί τώρα που είναι ο καιρός ευπρόζεκτος, τώρα που είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα, αδερφοί, να πάρουμε από την αρχή το Λόγο του Θεού. Τι πρέπει να κάνω, Κύριε, πώς θες να ζήσω. Έρχεται μια χρονιά, τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να βάλω θεμέλια. Έτσι πρέπει να είναι η καθημερινότητά μου. Έτσι πρέπει να είναι στην εργασία μου, στην εκκλησία, στο σχολείο μου. Έτσι πρέπει να είμαι.
Έτσι πρέπει να είμαι με τους αδερφούς μου, με την οικογένειά μου. Έτσι πρέπει να είμαι. Με τον Θεό έτσι πρέπει να είμαι. Με τον εαυτό μου έτσι πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω, αδερφοί, πάλι. Να σκάψουμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Καμιά φορά νομίζουμε ότι τα κάνουμε. Καμιά φορά νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Αλλά ο Παύλος λέει, κοίτα, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, αλλά και σε αυτό δεν αναπαύομαι. Μην αναπαύεσαι. Σήμερα που είναι η τελευταία μέρα της χρονιάς, ξεκινάει μια καινούργια σε λίγες ώρες. Μην αναπαυθείς. Σκάψε και βρες. Δες, έχεις θεμέλια. Έχω θεμέλια. Να φτιάξουμε θεμέλια, αδερφοί. Γιατί θα είναι δύσκολη η χρονιά. Είναι κρίμα να γκρεμίσει το σπίτι μου. Είναι κρίμα να γκρεμίσει το δικό σου το σπίτι. Ενώ μπορούμε. Δεν μπορούμε. Μπορούμε, αδερφοί. Έχουμε. Αυτό λέει, η χάρη διδάσκει. Μα ο άλλος που ελπίζει το έλεος, να ελπίζει το έλεος, αλλά να έχει και θεμέλια. Γιατί αν ελπίζει το έλεος και στη χάρη του και δεν έχει θεμέλια, θα πέσει. Δεν θα πέσει, θα πέσει. Μα Κύριε, Κύριε, εγώ φωνάζω στην προσευχή και περιμένω. Ναι, αλλά ο Κύριος σου λέει, θα έχει θεμέλια. Και θα λες και Κύριε, Κύριε, αλλά θα έχει και θεμέλια. Αδερφοί, δύο πράγματα. Δαμάζουμε τη σάρκα μας και βάζουμε θεμέλια. Αμήν. Αυτά είναι έτσι το μήνυμα που μου έδωσε ο Θεός. Δύο πράγματα μου λέει ο Κώστα. Δαμάζεις τη σάρκα σου. Αυτό το τηλέφωνο, αδερφή, που με πήρε ο εαυτός μου, ο καλός μου εαυτός, να τον ακούς τον καλό σου εαυτό. Τον καλό σου εαυτό να τον ακούς. Είναι καλός εαυτός. Τον κακό εαυτό μην τον ακούς. Άμα σε πάρει ο εαυτός στο τηλέφωνο και σου πει γίνεται η αρπαγή, μην πεις εντάξει. Και πέρσι το λέγαμε. Εντάξει, θα τα βρω με τη γυναίκα μου, θα τα βρω με τον αδερφό. Εντάξει, θα το αφήσω και αυτό που κάνω, το λάθος, την αμαρτία, την αφήσω και αυτή. Όχι, αδερφέ. Γιατί είπε κάτι ένας επιστήμονας, τώρα που γίνονται οι σεισμοί. Το ρωτήσανε, λέει, περιμένουμε, λέει, μεγάλο σεισμό. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει. Περιμένουμε μεγάλο σεισμό στην Αθήνα σε 5 λεπτά, σε μία ώρα, σε ένα μήνα, σε 10 χρόνια, δεν ξέρω. Εμείς, λέει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ακούτε σοφία. Πόσο μάλλον εμείς, αδερφοί, Γιατί την αρπαγή ούτε εμείς θα την κάνουμε, όλο τι μπορούμε να τη σταματήσουμε. Άπαξ και ξεκινήσει να γίνεται, έγινε. Ήθε να είμαστε, αδερφοί, επικοδομούμενοι, άγιοι και να προσμένουμε τη μακαρία ελπίδα του Κυρίου μας. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, Χριστέ. Σε ευχαριστώ για τη ζωή σου, συντροφιά, για την αγκιά σου, αγκαλιά, για τη μεγάλη σου καρδιά. Σε ευχαριστώ. Δεν τον θυμάμαι τον ύμνο, γι' αυτό έκοψα λίγο. Με το που ανέβηκα εδώ, αδέρφια μου, και είδα τα πρόσωπά σας, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Θεό για τα αδέρφια μου, για την εκκλησία μου, για την εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Κύριος, αδέρφια μου. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε για όλα. Δεν θα ευχηθώ καλή χρονιά, γιατί καλή χρονιά δεν θα έχουμε σίγουρα. Αυτά τα εύχεται ο κόσμος. Αυτό που τουλάχιστον μπορώ να πω εγώ είναι να έχουμε μια πνευματική καλή χρονιά. Γιατί στον κόσμο, όπως το βλέπουμε, δεν πάει τίποτα, μα τίποτα καλά. Αναλογιζόμουν τα τελευταία 3 χρόνια έτσι, τι γινόταν με το που άλλαζε ο χρόνος. Αν παρατηρήσουμε, από το 20 μέχρι και τώρα, το πρώτο τρίμηνο, γινόταν ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο μας τάραζε, μας έφερνε ταραχή στον κόσμο κυρίως, και μπορώ να πω και στους χριστιανούς. Όμως, εμείς οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί μόνο στο Λόγο, γιατί εκεί θα βρίσκουμε ανάπαυση
και ειρήνη σε ό,τι και αν γίνεται, αδέρφια μου. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ανεβαίνω στον Άμβονα για να φέρω ένα μήνυμα στην Εκκλησία της Κηφισιάς. Τελευταία φορά είχα κάνει την ομολογία μου. Δεν ξέρω τι να πω. Ό,τι μου βάλει ο Κύριος στην καρδιά, κάτι προετοίμασα. Αλλά από εκεί και πέρα τα αφήνω όλα στο χέρι του Θεού. Με αφορμή τον αδερφό μου, τον Γιωργάκη, που ήρθε προχθές. Προχθές και χθες. Χθες ο Κύριος τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο εδώ μπροστά. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο, όχι ένα εδάφιο, συγγνώμη, ένα απόσπασμα από την Αποκάλυψη. Είναι στην 1087 σελίδα, στο δεύτερο κεφάλαιο. Είναι η επιστολή προς τον Άγγελο, προς τον Ποιμένα της Εφέσου. 1087 σελίδα, αν δεν κάνω λάθος. Προς τον Άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου γράψον, ταύτα λέγει ο Κρατών, τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών, των χρυσών, εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου και την υπομονή σου, και ότι δεν δύνασε να υποφέρεις τους κακούς, και εδοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς, και υπέφερες και είχες υπομονή, και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Πλην έχω τί κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα, ιδε μη έρχομαι προς σε ταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου και εκ του τόπου αυτής εάν δεν μετανοήσεις. Με αφορμή τον αδερφό μου, αδέρφια μου, τον σαρκικό μου αδερφό, έτσι, και τώρα πνευματικό, θέλω να τονίσω αυτή την πρώτη αγάπη. Τον παρατηρώ αυτές τις μέρες που είναι εδώ στην Αθήνα μαζί μου. Και προχθές στο αμάξι που επιστρέφαμε από την εκκλησία, του είπα: ζηλεύω ένα πράγμα σε σένα. Ζηλεύω αυτή την αγάπη που έχεις τώρα για τον Κύριο. Ζηλεύω όλο αυτό το πάθος που βγάζει για τον Θεό. Κλείνω τώρα περίπου 3 χρόνια στον Κύριο. Δεν είναι πολλά. Δεν έχω τώρα κάτι μέρες που έκλεισα 3 χρόνια στον Κύριο. Όμως αυτή την αίσθηση, αυτή τη δύναμη, τη δυναμικότητα της αγάπης προς τον Κύριο που βλέπω στα μάτια του αδερφού μου, στη συμπεριφορά του αδερφού μου, δεν την έχω. Και τη ζήλεψα. Τη ζήλεψα γιατί ό,τι και αν κάνει, το κάνει με ευλάβεια. Είχε τη γραφή, για παράδειγμα, ήμασταν στο σπίτι, μιλούσαμε, του έδωσα, του λέω, διάβασε αυτό το απόσπασμα, παίρνει τη γραφή, αφού τελείωσε και τι κάνει, την παίρνει, σιγά σιγά την ακουμπούσε με αγάπη, γιατί ήταν, ήξερε ότι εδώ μέσα είναι ο λόγος του Θεού. Αυτή η προσοχή για να αφήσει τη γραφή με σεβασμό, με μια αίσθηση φόβου, μεγάλου φόβου του Θεού. Αυτό που πολλές φορές καταλαβαίνουμε και οι ίδιοι μέσα μας, μέσα στη διάρκεια της πνευματικής μας ζωής, ότι μας λείπει ο φόβος του Θεού, αυτός ο μεγάλος, ωραίος φόβος. Και τον είδα πάλι εδώ τις προάλλες, δεν αφήνει, έχει τα αυτιά του κεραίες. Μου λέει, άκουγα, μου λέει, τον άνθρωπο που μιλούσε. Δεν ξέρει ονόματα προφανώς, δεν ξέρει πρόσωπα, δεν ξέρει καταστάσεις. Οπότε ακούει κατευθείαν τον λόγο του Θεού. Δεν κοιτάζει ποιος είναι στον άμβονα, γιατί είναι στην πρώτη αγάπη. Και μου λέει, Σπύρο, όσο μίλαγε, τα μάτια μου ήταν έτσι, δεν μπορούσα να τα κλείσω. Και λέω, δεν δάκρυσες. Δάκρυσα, αλλά δεν μπορούσα να τα κλείσω, μου λέει. Πόσο το ζήλεψα αυτό το πράγμα, αδέρφια μου. Αυτή η νέα χρονιά, ας μας βρει στην πρώτη μας αγάπη. Αυτό μου βάλει ο Θεός στην καρδιά. Και πέρα από το καλό της υπόθεσης, το ότι πρέπει να είμαστε στην πρώτη μας αγάπη, αυτή την αγάπη που είναι γεμάτη από ζήλο, από προθυμία. Εάν την αφήσουμε, λέει εδώ, ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον. Άρα το συμπέρασμα που εγώ τουλάχιστον έβγαλα είναι ότι αφού έχω χάσει την πρώτη μου αγάπη, για να μου λέει ο Κύριος μετανόησε, και όχι απλά μετανόησε, μετανόησε γιατί θα κινήσω τη λιχνία σου, σημαίνει ότι κάνω μια αμαρτία που είναι αρκετά μεγάλη. Και εγώ πρέπει να πάω στο ταμείο μου, να γονατίσω και να του πω του Κυρίου, γιατί μόνο δια Πνεύματος Αγίου, Κύριε, γέμισε μου την καρδιά με την πρώτη αγάπη που είχα όταν άκουσα για σένα, όταν είχα ζήλο για να ακούω τον λόγο σου. Δεν με νοιάζει ποιος μιλάει, δεν με νοιάζει ποιον τον ακούω. Βέβαια, προφανώς μιλάμε για την καθαρή διδασκαλία, μιλάμε για την Εκκλησία. Το μόνο που με νοιάζει ήταν να μαθαίνω, να σε γνωρίσω, να γεμίσει η καρδιά μου και να βγαίνει προς τα έξω.
βλέπω τα μάτια του αδερφού μου, τώρα αδέρφια μου, και λάμπουνε. Λάμπουνε. Ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό όταν μπήκα στην εκκλησία. Το πρώτο πράγμα που είδα στα μάτια των αδερφών ήταν εδώ στην Κηφισιά, ήταν στην εκκλησία του Παγκρατίου. Έβλεπα τα μάτια των αδερφών και βγάζανε μια αγάπη. Είναι το χαρακτηριστικό της εκκλησίας. Αυτό και η αλήθεια. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που έχω βρει τουλάχιστον, που μας πείθουν ότι είμαστε στην εκκλησία του Θεού. Αγάπη και αλήθεια. Αυτά τα δύο, αδέρφια μου. Και ιδιαίτερα στην πρώτη αγάπη. Και ό,τι και αν κάνουμε, να το κάνουμε με την πρώτη μας αγάπη. Εργαζόμαστε με την πρώτη αγάπη, αδέρφια μου. Με την πρώτη αγάπη. Όπως το λέει και ο λόγος, και τον εαυτό μου να δώσω να καεί, εάν δεν έχω αγάπη, ουδέν ωφελούμε. Τίποτα. Μα τίποτα, να καώ, Κύριε, και δεν ωφελούμε τίποτα. Μα δεν το κάνω με αγάπη. Όταν θα το κάνω πραγματικά με όλη μου την καρδιά, στον Κύριο θα είναι ευάρεστο. Έτσι να εργαζόμαστε. Έτσι να έχουμε προθυμία για το κάθε τι. Αυτά τα βάζω, που τα βάλω ο Κύριος στην καρδιά, θέλω να πιστεύω, αδέρφια μου, και δεν τα λέω με σαν υπερέχον προς Θεού, αλίμονό μου. Τα λέω όπως τα αισθάνομαι, τα βιώνω και προσπαθώ και εγώ να τα κάνω. Εύχομαι αυτό το έτος, αυτά τα λίγα θέλω να πω, δεν ήθελα να τραβήξω κι άλλο το χρόνο για να μιλήσω κι άλλα αδέρφια, να μείνουμε σε ένα έτος ευλογημένο, άγιο, γεμάτο αγάπη Χριστού, την πρώτη αγάπη. Ο Θεός να σας ευλογεί. Να σας ευλογεί όλους, αδέρφια μου. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα. Όχι μόνο επειδή αλλάζει ο χρόνος, αλλά επειδή όλοι μας, καλός κακός, στο τέλος του χρόνου κάνουμε έναν απολογισμό. Βλέπουμε τι κάναμε αυτή τη χρονιά και πώς θέλουμε να συνεχίσουμε την επόμενη. Και χαίρομαι, σχεδόν κάθε χρόνο είμαστε εδώ πέρα και βλέπουμε τα πρόσωπά σας, ερχόμαστε στην Εκκλησία. Σας θυμάμαι γιατί εδώ αναγεννήθηκα ουσιαστικά. Εδώ ο Κύριος με άγγιξε, εδώ έλαβα Πνεύμα Άγιο, εδώ βαφτίστηκα. Και κάθε φορά έρχομαι και βλέπω όλο και περισσότερους και βλέπω και καινούργια πρόσωπα και δόξα τω Θεώ. Και στο Λονδίνο, επειδή εκεί μας μετέφερε και ο Κύριος, και προσπαθούμε έτσι να εργαζόμαστε με τη χάρη Του, και εκεί αυξάνεται η Εκκλησία, αυξάνονται τα αδέρφια, αυξάνονται οι πτυχές, αυξάνονται οι εργάτες, και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί βλέπουμε να ενεργεί, γιατί θέλουμε να βλέπουμε να ενεργεί μες στη ζωή μας. Δεν σας πάρω πολύ χρόνο, λίγο. Ήθελα να διαβάσω από τη σελίδα 1040, είναι επιστολή προς Φιλιππισίους. Διαβάσω μόνο ένα εδάφιο, από το τρίτο κεφάλαιο, το 14. 1040, επιστολή προς Φιλιππισίους, γάμο κεφάλαιο, 14 εδάφιο. «Αλλά εν πράτω, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπόν δια το βραβείον της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο τρέχουμε, ξέρουμε για ποιο λόγο είμαστε σήμερα εδώ και δεν είμαστε κάπου αλλού, ξέρουμε για ποιο λόγο κάθε Κυριακή ερχόμαστε να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος,
Ξέρουμε για ποιο λόγο θέλουμε να έχουμε σεβασμό προς την Εκκλησία, προς τα αδέρφια, προς το Λόγο Του, προς το Άγιο Πνεύμα. Και επειδή γνωρίζουμε και επειδή θέλουμε να γνωρίζουμε και επειδή θέλουμε όλοι γύρω μας να γνωρίζουν για το Λόγο του Θεού, θέλουμε να γνωρίζουν για τον Χριστό, γιατί χάνονται οι άνθρωποι διέλειψης γνώσεως. Και επειδή εμείς ξέρουμε τι θέλουμε, θέλουμε να πάμε μαζί Του. Και δόξα τω Θεώ, έχει ένα σχέδιο για όλους μας και προσπαθεί με κάθε τρόπο να έρθουμε κοντά Του και να απολαμβάνουμε τη χάρη Του, τις ευλογίες Του. Και εδώ πέρα ο Παύλος μας λέει τα πίσω να λησμονούμε και να προχωράμε προς τα μπροστά, να ξεχνάμε είτε κάτι που έγινε άσχημο αυτή τη χρονιά, αλλά είτε κάτι που έγινε και ωραίο. Ξεχνάμε και προχωράμε μπροστά. Πολλές φορές μας κρατάνε πίσω πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, μας βοηθάει να προχωράμε μπροστά. Ευχαριστώ τω Θεώ, γιατί φέτος μας χάρισε ένα παιδάκι με τη Χριστίνα. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι υπέροχο κοριτσάκι. Και δοξάζω τω Θεώ. Δεν έχω λόγια να σας πω πόσο ωραία νιώθω. Χαίρομαι να σας τη φέρνω εδώ πέρα να τη βλέπετε κι εσείς και να απολαμβάνετε έτσι τη χαρά που έχω κι εγώ. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους. Καλή χρονιά και να μην χάνουμε το στόχο μας, γιατί είναι το μόνο που έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο σε αυτή τη γη. Ήρθαμε γυμνοί και θα φύγουμε και γυμνοί. Εντάξει. Όχι, συγγνώμη, δεν θα πάρουμε καν το σώμα μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους. Γεια σας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί και σήμερα μας οδήγησε τα βήματά μας στον οίκο του τον Άγιο. Όπως ξέρουμε, όλος ο κόσμος γιορτάζει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο τη σημερινή μέρα, αλλά ο λαός του Θεού είναι στην Εκκλησία για να ακούσει το Λόγο του Κυρίου και να μείνει στην προσευχή ώστε να αλλάξει ο χρόνος. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε μακάρι που είμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη την πίμνη, αδερφοί. Είμαστε μακάρι γιατί έχουμε ένα τον άλλον και πραγματικά προσωπικά ευχαριστώ τον Θεό που είμαι αδελφός σας και που έχουμε ο ένας δίπλα στον άλλον να μπορούμε να προσευχηθούμε και να σταθούμε και να ξέρουμε ότι ο αδελφός μας θα μπορεί να συμπάσχει μαζί μας για το πρόβλημά μας. Με τη χάρη του Θεού ήθελα να μοιραστώ λίγα εδάφια. Είναι από τη σελίδα 1043, από την επιστολή προς Κολοσσαείς. Είναι από το κεφάλαιο Β' και από το εδάφιο 13. «Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας σε εσάς πάντα τα πτέσματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφων, συνιστάμενος διατάγματα, το οποίο νήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του σταυρού, και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού». Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί οι αμαρτίες μας είναι πληρωμένες επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και σήμερα το πρωί, καθώς γονάτισα να προσευχηθώ, αυτό είπα στον Κύριο και αυτό μου έβαλε στην καρδιά να πω και σήμερα. Λέω, Κύριε, η χρονιά αυτή η οποία πέρασε, αυτό το δύσκολο έτος,
ήμουν ελλιπής και κλείνοντας βρίσκω τον εαυτό μου ελλιπή. Σε παρακαλώ, έλα το 2023 που ξεκινάει να κάνουμε μία νέα αρχή. Εγώ, Κύριε, λέω είμαι αδύναμος, αλλά ξέρω ότι Εσύ θα με βοηθήσεις και θα φανείς δυνατός στη δικιά μου την αδυναμία. Να είμαι πιο σωστός απέναντί Σου, να μείνω πιο πολύ στο Λόγο Σου, στη μελέτη του Λόγου Σου, στην προσευχή, γιατί, αδερφοί, τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνος που περνάει, το λέμε, είναι κάθε χρόνος και πιο δύσκολος. Και μόνο με τον Κύριο θα μπορούμε να σταθούμε. Με τις δικές μας τις δυνάμεις, ως άνθρωποι, είμαστε χώμα και ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχουμε τον Κύριο. Και όπως μας είχε πει και πριν κάποιες Κυριακές ο Κύριος την ώρα της κοινωνίας, να παραδοθούμε σε Αυτόν ανεφόρον. Και να κάνουμε μία νέα αρχή με τον Χριστό. Γιατί μπορεί αυτό το έτος να είναι το έτος της αρπαγής. Άρα θα είμαι έτοιμος. Όπως ακούσαμε και πριν και από τον αδερφό μας τον Κώστα, μια νέα αρχή. Ενώ καταλαβαίνω ότι κάθε χρόνος που περνάει είναι όλο και πιο δύσκολα, άρα και ο επόμενος χρόνος με βρίσκει πιο έτοιμο ή με βρίσκει πάλι ελλειπή. Και το λέω πρώτα απ' όλα για μένα, αδερφοί, το εξομολογούμε, είμαι πολύ ελλείπης. Αλλά θέλω πραγματικά ο Κύριος να έρθει και να κάνει ένα ζωπήρωση. Όχι μόνο σε μένα, όχι μόνο στην οικογένειά μου, αλλά στην Εκκλησία μας, στις οικογένειες όλων μας, στην νεολαία μας. Να δούμε τα αδέρφια μας, τα οποία χάσαμε αυτό το έτος, αλλά και τα προηγούμενα, να τα δούμε και πάλι ανάμεσά μας. Και όπως μας έχει πει ο Κύριος, η πόρτα θα ανοίξει και θα μπει πολλής λαός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαι έτοιμος να υπηρετήσω. Ο Κύριος μας καλεί. Και έτσι σήμερα είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο, με έναν κοσμικό. Στην ηλικία μου ήταν περίπου. Είχε έρθει για να μας βάλει πετρέλαιο στο σπίτι και του έκανα δώρο μια Καινή Διαθήκη. Και πιάσαμε έτσι τη συζήτηση και μου λέει, ξέρεις κάτι φίλε μου, και εγώ πιστεύω στον Χριστό, ήταν καλό παιδί. Μου λέει, ήταν μια μέρα λέει, που είχα πάει στην εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως με βλέπεις μου λέει, με τα ρούχα της δουλειάς, και μπήκα μέσα γιατί το είχα ανάγκη, ήθελα να κάνω τα καθήκοντά μου, να ανάψω ένα κεράκι όπως ήξερε. Αλλά ένιωθα, λέει, ότι με κοιτάγανε όλοι τόσο άσχημα, γιατί βλέπανε το πόσο απλά είχα μπει ντυμένος. Ξέρω όμως, μου λέει, ότι ο Θεός δεν κοιτάει την εμφάνισή μου. Και λέω, Κύριε, πόσο αλήθεια. Άραγε, όταν θα ανοίξει η πόρτα και θα μπουν οι ψυχές, θα κοιτάξω το πώς θα είναι εξωτερικά, το αν θα είναι φτωχός, το αν θα είναι πλούσιος, το αν θα έχει οικογένεια, το αν θα είναι μόνος του, ή θα κοιτάξω τι έχει ανάγκη για να σταθώ δίπλα του, για να τον υπηρετήσω. Ή θα κοιτάξω αν θα μπορεί να πάει στο σπίτι του για να διαθέσω το αυτοκίνητό μου, να δαπανηθώ για αυτόν. Ο Κύριος, αδερφοί, μας καλεί αυτή τη νέα χρονιά, σε αυτή τη νέα αρχή που θα κάνουμε, να πλύνουμε πόδια Αγίων. Μας καλεί να φανούμε δυνατοί, όχι γιατί είμαστε κάτι το διαφορετικό, αλλά γιατί είμαστε αδύναμοι. Και στην αδυναμία μας, η δύναμη του Κυρίου θα έρθει και θα φανεί τελεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ξεκινάει μια χρονιά μαζί με τον Κύριο. Βέβαια, πολλά αδέρφια λείπουνε. Εύχομαι πραγματικά αυτή τη χρονιά να μην υπάρχει έδρανο ούτε θέση άδεια όπως ήμασταν πριν τον κορονοϊό, που αν αργούσες λίγο δεν έβρισκες ούτε θέση στο έδρανο να βρεις. Και να γεμίσει και το κατώι και να πάρουμε φωτιά, αδέρφοι. Γιατί ο Κύριος αυτές τις τελευταίες ημέρες θέλει να είμαστε έτοιμοι και να είμαστε φωτιά. Και πρώτα απ' όλα, ο καθένας μας στο ταμείο του. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και να μας αξιώσει να πάμε κοντά Του. Αμήν. Καρδιά να μου δίνεις τον να μην επιτρέψεις να επιστρέψω εις την οδό των ασεβών. Σαν να σκέψω
στο άνομο μου. Αλληλούια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για τα νέα αυτά παιδιά, για το Λόγο του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε όμως με τα νέα παιδιά και τη Δευτέρα, γιατί έχουμε καιρό όμως να ακούσουμε έναν ακόμη, γιατί μετά θα μείνουμε στην προσευχή. Και αυτός ο ένας λέω να είναι ο Παναγιώτης ή ο Σωτήρης ο Δούκας. Ποιος θέλει από τους δυο, εσείς αποφασίστε. Έλα, Σωτήρη. Ο Κύριες ευχαριστώ τα πάντα προφητεύεις για με, για με. Σωτηρία, μου χάρισες τέλεια θεραπεία, μου έδωσες ειρήνη και χαρά. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά, για αυτά, σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Τον παντοδύναμον δε δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν, είναι υπέροχος κατά τη δύναμη, κατά την κρίση, κατά το πλήθος της δικαιοσύνης, δεν κατεθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται Αυτόν, ουδής ο φως στην καρδία δύναται να εννοήσει Αυτόν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο αδέλφια, γιατί κλείνει αυτή η χρονιά, η δύσκολη, όπως είπανε πολλά αδέλφια, αλλά κλείνει με τον Κύριο και θα προσευχηθούμε σε λίγο, και θα τον ευχαριστήσουμε και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γιατί έκανε πολλά και θαυμάσια και ακούσαμε πάρα πολλά από αυτά, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο καθένας στην καρδιά του έχει πολλούς λόγους να ευχαριστήσει τον Κύριο, να τον δοξάσει για μια χρονιά που έκανε χάρη, μας φύλαξε, μας στάθηκε, ήταν οδηγός μας. Και βρισκόμαστε σήμερα, αδέλφια, εδώ πέρα, κλείνοντας ένα κύκλο, με τη χάρη του, γεμάτη αδελφοί. Και θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να μεταφέρω τα χαιρετίσματα, την αγάπη και όλες τις ευχές σε όλους σας, από την οικογένειά μου, από τους γονείς μας, που δεν μπορούσαν να είναι εδώ πέρα, αλλά είναι μαζί με όλους μας. Και όπως θα συμπροσευχόμαστε να προσεύχεστε και για αυτούς, ο Κύριος να κάνει χάρη, να τους ενδυναμώνει, να τους στηρίζει, να τους φυλάει, όπως και όλους μας αδέλφια, για την καινούργια χρονιά που ξεκινάει. Και πιστεύω, αδέλφια, ότι λίγη σημασία έχει αν θα είναι δύσκολη ή εύκολη χρονιά, αλλά το σημαντικότερο είναι πώς θα σταθούμε εμείς και αν θα είναι άλλη μία χρονιά με τον Κύριο, και όχι μία χρονιά η οποία θα μας βρει μόνους μας να παλεύουμε για όλα αυτά τα οποία ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος θέλει, ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί και είναι ανθρώπινο, αλλά θα είναι μία χρονιά η οποία θα μας βρει να συμπορευόμαστε με τον Κύριο, να βρισκόμαστε κάτω από την παρουσία τη δική Του. Αυτό το οποίο σκεφτόμουν αυτές τις μέρες είναι ότι πολλές φορές δεν εννοούμε ότι η ζωή μας θα ήταν πολύ διαφορετική αν δεν είχαμε γνωρίσει τον Κύριο, αν ο Κύριος δεν μας είχε ελκύσει, αν δεν βρισκόμασταν εδώ σήμερα. Και νομίζω είπε και ένας άλλος αδελφός ότι πολλές φορές εύλογα αναρωτιόμαστε. Είναι μεγάλο δώρο λοιπόν όταν κάποιες φορές ο Κύριος επιτρέπει να δούμε πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή μας, πού θα μπορούσαμε να είμαστε. Και δεν μιλάω μόνο από θέμα τόπου, δεν μιλάω μόνο από θέμα συγκυριών, αλλά πώς θα μπορούσε να είναι η ψυχή μας, πώς θα μπορούσε να είναι, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιθυμίες μας, ποια θα μπορούσε να είναι οι συναναστροφές μας και ποια εν τέλει θα μπορούσε να είναι η ζωή μας, αδέλφια. Και τον ευχαριστούμε γιατί έκανε
πολύ μεγάλο θαύμα στη ζωή μας και μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Να μην το ξεχνάμε, αδέρφια. Οι καιροί έρχονται και παρέρχονται, οι δυσκολίες έρχονται, η αστάθεια, η σταθερότητα είναι κάτι πολύ σχετικό στον κόσμο αυτό. Όμως, όπως είπε και ένας άλλος αδερφός, η δική μας σταθερή απόφαση, αδέρφια, είναι το πάνω. Και εξαρτάται από εμάς. Ο Κύριος μας έχει δώσει και τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες και μια εκκλησία και αδέλφια, τα οποία μπορούμε και πρέπει, αδέλφια, να τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να αυξηθούμε πνευματικά. Δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο. Είναι, πιστεύω, σημαντικό να προσευχηθούμε και να αφιερώσουμε την καινούργια χρονιά στον Κύριο. Το μόνο που θέλω να πω είναι, και να πάω πίσω στα δύο εδάφια αυτά τα οποία διάβασα, ότι ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο να εννοήσει το Θεό και τις βουλές Του και τη δικαιοσύνη Του. Και πολλές φορές, αδέλφια, είτε κάνοντας απολογισμό, είτε κάνοντας σχέδια για τη νέα χρονιά, βρισκόμαστε σε μία θέση που πρέπει να κάνουμε δικαιοσύνη με τον εαυτό μας, πρέπει να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς, πρέπει να θέσουμε κάποιους στόχους. Να μην κάνουμε το λάθος, αδέλφια, να τους θέσουμε μόνοι μας. Να μην βγάλουμε τη λίστα μπροστά στον Κύριο μόνοι μας. Να ζητήσουμε αυτή η χρονιά ο Κύριος να προπορευτεί, αυτός να αναλάβει, αυτός να διοικήσει, αυτός να κάνει τη δική του δικαιοσύνη. Και είμαστε βέβαιοι, αδέλφια, όπως έχουμε δει μες στη ζωή μας και κάθε μέρα ο Κύριος μας επιβεβαιώνει ότι πολλά θαυμάσια μπορεί να κάνει, γιατί εκείνος ξέρει που είναι η ασφάλειά μας, εκείνος ξέρει που είναι η καταφυγή μας, αλλά και εμείς τα εμπειρευόμαστε κάθε μέρα μαζί Του. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να είναι ευλογημένη, να είναι μια χρονιά πνευματικά σε αύξηση για όλους μας και ο Κύριος να μας φυλάξει, να μας ενδυναμώσει. Όταν οι καιροί γίνονται πιο δύσκολοι, καλούμαστε και εμείς να γίνουμε πιο προσεκτικοί και ο Κύριος να μας δίνει σοφία, σύνεση και να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα. Ο Κύριος να ευλογεί. Την καρδιά του θα ανοιχτεί και ποτάμια ευλογίας και αιώνιας ζωής ζει ο Κύριος και ζω εγώ, Βασιλιάς, ο Δημιουργός, ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μου, ζει ο Βασιλιάς μες στη ζωή μου. Όποιος αρνηθεί τα πάθη του κόσμου αυτού και το πνεύμα του γεμίζει με το πνεύμα του Θεού σε λιβάδια ευλογίας θα περπατεί και οι δρόμοι του θα είναι γεμάτοι από ζωή. Ζει ο Κύριος και ζω εγώ, ζει ο Βασιλιάς, ο Δημιουργός, ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μου, ζει.